Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ για ένα βράδυ με Γιάννη Χιλιτίδη, γιατρός Ηρακλειδέας. Παρακολουθήσαμε τα μάτς. Έτσι. Όχι στην Ολυμπιακή. Εντάξει, δεν μπορεί να τα πει. Παναθυνακό, τώρα τι να τον δούμε. Αδιάφορα μάτς. Δεν τα βλέπουμε ακόμα και αν είμαστε οπαδοί των ομάδων. Είμαστε αντιπαναθυνακό. Εντάξει, τώρα τι να δω. Να κορυδεύει τον Παναθυνακό, ο οποίο έχει παρατήσει το θεσμό. Πήγε στου ομίλου μου για να πάρει τα λεφτά των ομίλων και ω εκεί είναι. Ο Πάοκ τα παίρνει τα λεφτά. Ο Πάοκ είναι συνεπή στην Ευρώπη. Ναι. Είναι πολύ καλό. Και έπαιξε και καλή μπάλα σήμερα. Είναι μια αξιολογήσιμη ύπαρξη πλέον. Ναι. Μπράβο του. Θα του δώσουμε συγχαρητήρια. Ναι. Δείχνει μια συνέπεια. Θα ήταν άδικο για τον Πάοκ να μείνει έξω. Πήρε 4 βαθμούς από τη Φιωρεντίνα. Αλλά θα είναι άδικο, ήταν άδικο και για την Καραμπάχ που μένει έξω γιατί κέρδισε 2 φορές τον Πάοκ. Είναι όμιλος. Ναι. Φάνηκε καλύτερη ως σύνολο, ως ομάδα και στα 2 παιχνίδια της η Καραμπάχ και στην Τούμπα. Αλλά από την άλλη μεριά ο Πάοκ φάνηκε. Ήταν στο τεφορμάρισμα του Πάοκ. Ναι. Τι φωνάζει αυτό ο Εντάξει. Η Καραμπάχ περιχεί. Τι ωραίεται ο. Εντάξει, δεν ακουγόμαστε δυνατά. Είμαστε λίγο. Εδώ δεν φωνάζει ο Χιλιτίδης, φωνάζει ο άλλο. Πώς παίρνει θάρρος ο άλλο εδώ, ο Χιλιτίδης δεν μας φώναξε. Τι. Καλώς. Λοιπόν, πέτυχε τον Πάοκ στο ντεφορμάρισμά του η Καραμπάχ. Ξέρω. Οπότε. Τον εκμεταλλεύτηκε. Είναι το timing τέτοιο. Μπράβο, είναι που θα βρει το timing στη ζωή. Δηλαδή, εντάξει. Αυτό το timing στη ζωή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Πού θα τον βρεις τον άλλον, σε τι σημείο θα τον βρεις. Γενικότερα δεν είναι μόνο στην Πάρα. Μας απογοήτευσε πάρα πολύ κοντά του Ολυμπιακού σήμερα. Όπου είδες. Εγώ τον περίμενα να κερδίσει, δηλαδή με δημόσιες σχέσεις τα λοιπά. Τώρα πιο κυπριακό ποδόσφαιρο. Εδώ το τράβηξε ο Γιαννιώτας μια αντεπίθεση. Πω. Και φαντάζομαι ο αναπληρωματικός στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, ο δανεικός από τον Ολυμπιακό ναι. Στο ΑΠΟΕΛ Γιαννιώτα. Ναι. Και τους ξεφτέλησε σήμερα. Και θα τους έκανε και το δεύτερο γκολ, αλλά έκανε επιθετικό βάθος. Δηλαδή. Ο Γιαννιώτας έκανε το επιθετικό βάθος εκεί 5 μέτρα. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του Γιαννιώτα στο δεύτερο γκολ. Ναι. Του Ντεκαμάρκο. Κλέβει. Πολύ όμορφο γκολ. Πασάρι και πατάει και περιοχή. Μου αρέσουν πολύ. Άσχετα δεν το έκανε. Αυτές οι ενέργειες ναι. Από μια ομάδα. Πατάει περιοχή. Πίεση ψηλά στο 80 κάτι. Ναι. Επιθετικό πλάτος. Κοίταξε. Καλές αποστάσεις. Εντάξει, είναι όμορφο γκολ. Ο Ολυμπιακός έδειξε. Αδυναμία στον άξονα. Στον άξονα, αλλά και. Προβληματικός πολύ. Και η μπροστινή του, ο Ελαιονούς και ο Σεμπά δεν πάτησαν περιοχή, δεν τριπλάρα, δεν μπήκανε. Και το μεγάλο, το μεγάλο του πρόβλημα του Ολυμπιακού, το οποίο απορώ πως αυτός ο κουτός, εγώ είπα είναι βλάκας αυτός. Τους είναι βλάκας. Βλάκας προπονητής. Δηλαδή στέκεται επειδή κοιμούνται οι άλλοι. Είναι έκτο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έτσι πως λέω τον Ολυμπιακό. Όπου τον ανεβάζει ψηλά τη τετράδα και τους χτυπάνε με 2 πάσες στην κόντρα και τους βγαίνουν φάτσα με τον τερματοφύλακα. Δεν είναι ένα μάτς, δεν είναι 2, δεν είναι 3. Θα σου πω εγώ τα μάτς. Τα έχω σημειώσει. Πρόσεξε να δεις. Με Πάοκ για 60 λεπτά. Άμα το βάζει ο Τζαλμά εκεί πέρα, το πολύ 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 να γινόταν 2-2. Το πολύ πολύ πώς το λένε, με πίεση, με Καραϊσκάκι να φωνάζει, άντε να γινόταν 2-2. Τον τραβάει ένα Τζαλμά κάπως και ένα Ροντρίγκες, 4 αντεπιθέσεις και τα χάνουν. Μετά το 60, εντάξει ο Πάοκ, είπαμε γιατί δεν τα πει. Young Boys. Πώς λέγονταν αυτό. Young Boys, όπως θες να τους πεις. Λοιπόν. Εντός έδρας. Στο μάτι του Καραϊσκάκη. Το 1-1. Ίδιο βιολί από το πρώτο λεπτό. 2 πάσες, υψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού. Πάρτι να πούμε. Ατρόμητος. Στο πρώτο ημίχρονο. Κέρκυρα. Χάνει το τέτα τέτο. Ο Γιακουμάκης στο 1-0 προχθές. Μπορεί να έρθει στο μάτι 4-0. Ναι. Αλλά στο 1-0 βγαίνει ο Ολυμπιακός άναρχα μπροστά και του βγαίνει. Μάτι ο Γιακουμάκης ναι. Και κάνει κακό πλασάρισμα. Ναι. Γιατί δεν ξέρει να χρησιμοποιεί το αριστερό πόδι. Από ελ, σήμερα, Κέρκυρα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και αυτό τι σημαίνει. Ότι ο προπονητής του κοιμάται. Δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Δεν βρίσκει μία λύση. Ποια είναι η αδυναμία μας αυτή, μάλιστα. Βρες έναν τρόπο. Θα βάλεις τρίτο center back. Τρίτο αμυντικό χαφ. Θα βάλεις τρίτο αμυντικό χαφ. Θα βάλεις. Εξαρροστόπερο. Θα βάλεις την τετράδα σου. Δεν θα την ανεβάσεις ψηλά ή θα ανεβάσεις τον ένα τον μπακ και θα αφήνεις τα 2 στόπερ πίσω έτσι ώστε να μην τρως την πλάτη. Θα βγαίνεις με ένα παίχτη λιγότερο αλλά θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο πίσω. Βρες τρόπο. Είσαι καρναβάλι, είσαι νούμερο μεγάλο. Θα βάλεις το Ρέτζο στόπερ αριστερό να παίξει τύπης αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ. Ποιος είναι, είναι γρήγορος ο Ρέτζος. Είναι. Είναι αυτός ο κοντός ο Μπουγάτσας γρήγορος. Ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς. Είναι. Λοιπόν, δεν θα τους ανεβάσεις αυτούς. Μόλις δεις ότι
σου τραβάνε κόντρα κτλ. Θα λες το Ρέτσο, ξέρω εγώ, ή στο Μάρτες, εκεί στο. Πόσο ο Ζουνίδης έκλεισε τον ΠΑΟΚ εχθές στην αντεπίθεση. Πώς λέγει ότι. Εγώ διαφώνησα και με τον Αλέμα. Του λέει, μα δεν τον χωνεύει τον Ζουνίδη. Κακός. Ναι, κακός. Δεν τον χωνεύει, δεν ξέρω γιατί δεν τον χωνεύει. Δεν τον χωνεύει τον Ζουνίδη. Και λέει, άρα δεν έκανε τίποτα ο Ζουνίδης. Εντάξει, δεν έκανε τίποτα ο Ζουνίδης. Προπονητικά δεν τον χωνεύει. Προπονητικά δεν τον χωνεύει, ναι. Φάγανε, πήγαν, φάγανε και σε ένα εστιατόριο, μαλώσανε να πούμε. Άλλες ιδέες για το ποδόσφαιρο Ζουνίδης, άλλες ο Αλέφαντος. Άλλες ιδέες ο Αλέφαντος, άλλες ο Ζουνίδης. Μπού να βρει άκρη τώρα ο Ζουνίδης με τον Αλέφαντο να συνεννοηθούν. Όχι όμως, ο Ζουνίδης τον έκλεισε τον ΠΑΟΚ στις πλευρές. Τον έκλεισε εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ σε πλεονέκτημα. Οι πλευρές είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ένας Αναστόπουλος, ένας ο Ζουνίδης, τον ΠΑΟΚ αυτόν και τον Ολυμπιακό αυτόν, τους κλέβουν εύκολα τα μάτς. Ειδικά τον Ολυμπιακό. Ειδικά τον Ολυμπιακό, τον κλέβεις πολύ εύκολα το μάτς. Μα αυτά τα στόπερ. Τον κλέβεις άνετα το μάτς. Και τολμώ να πω ότι πολλοί προπονητές μπορούν να τον κλείσουν και να του φύγουν. Από πέρσι το έχει το θέμα αυτό ο Ολυμπιακός. Την γλιτώνει με τον Επόπτη. Την γλιτώνει με τον Ρομπέρτο. Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Πώς το βλέπεις αυτό το μάτς. Τώρα τα Γιάννενα πώς θα ξυπνήσουν τώρα. Άμα ξυπνήσουν. Δευτεριάτικο πάλι το παιχνίδι. Πώς θα ερωτευτούν τώρα. Άμα ερωτευτούν τον Ολυμπιακό, αφάνε τέσσερα. Άμα το χτυπήσουν, μπορεί να τον κερδίσουν κιόλα. Δηλαδή ο Πετράκης δεν μπορεί να μην είδε ότι ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα. Δεν θα του βγει στην κόντρα. Θα του βγει. Μπορεί ο Πετράκης να τα ξυπνήσει και να το δει τον Ολυμπιακό, μια ομάδα, ξέρω εγώ, δευτεροκλασάτη, να ανεβούνε ψηλά και να βγει ο Ολυμπιακός για να του κάνει κόλλα ανοιχτά. Δεν ξέρεις. Γι' αυτό δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν έχεις δηλαδή. Σήμερα τσακώθηκα με τους Γιαννιώτες χοντρά. Σ' άκουσα το μεσημέρι. Τους γλυκά ανάλατα αυτά που κάνουν. Ναι, τους τυχώθηκα τώρα. Για να κάνεις για ξεκάρφωμα. Έλλειμμα φιλοδοξίας από τον κόσμο. Ναι, έλλειμμα φιλοδοξίας από τον κόσμο. Του τάπα. Ναι, λέει, κάνουμε εκπομπή και αυτά. Άντε, ρε, του λέω, βλάχο να πούμε, κάνεις εκπομπή. Άντε, του λέω από εκεί πέρα. Κάνεις εκπομπή να πούμε. Καραγκιόζη να πούμε. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα στη Λειψία. Σε κάτι φίλους, ιατρικούς επισκέπτες και γιατρούς. Κάνει τρομερό πρωτάθλημα, ναι, η ομάδα της πόλης. Οι οποίοι βρίσκονται εκεί, μια παρέα από Ξάνθη, είναι ένα παιδί που σ' ακούει και σένα σε γουστάρει κτλ. Ξανθή και ένα δραμηνός, είναι δοξαδράμας. Ο φίλος μου ο Νικολάκης επάνω, έχουν βρήκαν ένα φάρμακο καινούργιο. Αυτοί ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Έχουν αυτή τη μούρλα να πούμε. Έχουν τις εταιρείες τους, φτιάχνουν τα φάρμακα. Τι έχει γραπτό που λέει μαρμαρίγη. Τι είναι η μαρμαρίγη, χτυπάει η καρδιά, παπαπαπαπαπ, σου δίνει το χάπι να πούμε. Μια χαρά. Βέβαια, σε λίγο καιρό και η αρρώστια πρέπει να έχεις λεφτά. Γιατί τα ταμεία είναι άδεια, οπότε γεμίζεις ένα κουμπαρά και λες. Αυτό για τον γιατρό. Αυτό για την εφορία. Αυτό για τον έμφυα. Αυτό για τα μάξι. Αυτό για τα λάστιχα. Αυτό για το φροντιστήριο. Και δεν μένει τίποτα για σένα τελικά. Τι να κάνουμε. Δεν μένει τίποτα για σένα. Τρίπιο παπούτσι να πούμε και τέτοια. Τα παιδιά είναι τυχερά πάντως. Ποια. Μια που ζουν στη Γερμανία. Δεν ζουν στη Γερμανία. Α, είναι τώρα. Είναι, τώρα πήγαν 3-4 μέρες σε ένα ιατρικό συνέδριο να πούμε. Στείλουμε χαιρετίσματα στη Λειψία. Πανέμορφη πόλη. Ναι. Τι πανέμορφη πόλη. Πριν από λίγο συνομίλησα μαζί τους, με πήραν τηλέφωνο ο φίλος μου ο Νικολάκης. Λέω πώς τα περνάτε, ρε, πήγατε σε κάνα κολόμπαρο εκεί πέρα. Βγήκατε, λέω, με καμιά γυναίκα, εσείς που είστε και ελεύθεροι και χωρισμένοι περισσότεροι κτλ. Μπα, λέει, Ραπτόπουλε, λέει, καταραμένη αυτή η 11 η ώρα, λέει. Καθημερινή, εντάξει. Μόλις πάει Παρασκευή, οι Γερμανοί αλλάζουν. Φύγει από εδώ, ρε. Είναι αλήθεια. Δηλαδή τώρα θα φύγουμε από εδώ εμείς, ρε, κολόγιατρε. Θα φύγουμε από εδώ. 2,5 ώρα, 2 και 4. Νεκρή είναι και πόλη και εδώ. Ναι, τι είναι νεκρικό. Θες να φάμε πατσά στο μπαλί. Τρώμε στο τζαρούκα που πήγα προχθές. Δεν είναι μαζί. Λογικά οι Γερμανοί. Θες να πάμε σε μπαρ. Πού θες να πάμε. Θες να πάμε μόνο μπουζούκι που δεν έχει. Πού θες να πας. Οι Γερμανοί έχουν πρόγραμμα στα πάντα. Τι πρόγραμμα. Θες ακόμα και στη διασκέδαση. Θες αντουίς να φας, θες μπουγάτσα να φας. Τι θες να χορέψεις, θες σε κλαμπ να πας. Α, τράβα κάτω στο κέντρο. Τρία κολόμπαρα ανοιχτά θα τα βρεις. Τι μας λες τώρα, αυτή στη Λειψία που θα πάνε τώρα. Έχει. Πού έχει, ρε. Έχει. Αν ψάξεις, βρίσκεις. Πού στο ξενοδοχείο να τρώνε κουρασάν το βράδυ. Τι να έχει. Αναλόγως. Κάνα κρασί με κάνα τυρί μουχλιασμένο θα τους δώσουνε. Πού θα τους δώσουνε. Όμορφα. Καμιά σερβιτόρα. Πολύ όμορφα. Καμιά σερβιτόρα θα είναι με 45 νούμερο παπούτσι να πούμε πλατιπόδα. Οι Γερμανίδες είναι άσχημο γυναίκες. Εντάξει. Τι εντάξει. Τώρα μιλάμε για πριν να κολλήσει η Γερμανία η Λειψία. Να τους ταμπάνεσαι να πας στην Ολλανδία και οι Ολλανδοί και οι Ολλανδέζες. Διαφορετικό λαό. Πεδαράδες, γυναικάρες, άντρακλες. Πάει στη Γερμανία, εγώ είχα πάει στην κολονία πριν από πόσο καιρό, πριν από κάποια χρόνια. Και δεν σου άρεσε η διασκέδαση της κολονίας. Χαμός γίνεται εκεί τι πέρα. Η κολονία, ναι, η χώρα του τραβεστή, να πούμε, η πόλη του τραβεστή εκεί πέρα. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ τι τραβεστή, και άσχημη κιόλα. Ήμουνα με ένα φίλο μου εκεί πέρα, τον Τερλίκα, καθόμαστε εκεί σε ένα μπαρ κτλ. Βλέπω μια τραβεστή. Ρε, ποιο να μοιάζει, ποιο να μοιάζει, ποιο να μοιάζει. Λέω, άμα τον βάλει ένα μουστάκι αυτόν
Ίδιος ο Μονιώδης, λέει, ο προπονητής της ΜΕΝ, το αριστερό στον πάγκο παλιός. Όχι, μου λέει, πιο πολύ τον Μπαράβα φέρνει. Μας πιάνουν τα γέλια, τσατίζεται η τραβεστή. Γέλιο, ρε φίλε. Γέλιο, ρε φίλε. Λοιπόν, γέλιο, ρε φίλε. Μεγάλο γέλιο. Μεγάλο γέλιο, ρε φίλε. Χαιρετίσματα τα παιδιά, λέγε τώρα εσύ. Τι να πούμε, πέρασε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ναι. Είδαμε πολύ ποδόσφαιρο. Ναι. Δημοσίων σχέσεων περισσότερο θα έλεγα παρά πραγματικό ποδόσφαιρο. Ομάδες οι οποίες κυνηγούσαν. Ο άλλος λέει. Για τη Real χθες δεν το συζητάμε. Οι άλλοι έχουν, ξέρω εγώ, ανακαλύψει καινούργια φάρμακα, ας πούμε, για την πίεση. Που φοβερά πράγματα κάνουν αυτοί. Για μας δουλεύουν. Κατάλαβες. Ναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Η ιατρική είναι ένας κλάδος ο οποίος θα είναι διαρκώς αναπτυσσόμενος. Γιατί για την υγεία μας όλοι ενδιαφερόμαστε. Εξελίσσεται. Εννοείται ότι εξελίσσεται. Καινούργια στάντ φέρνει ο άλλος. Πώς τα λένε αυτά τα ανέμακτες επεμβάσεις και τέτοια. Αρκεί να έχεις το περιθώριο να είσαι σε προηγμένη χώρα και όχι σε Βαλκάνια χώρα, να έχεις μια υγεία, να έχεις μια πάντως δεν ξέρω πώς θα μείνουν στη Γερμανία. Αν φτάσουν να πιάσουν και Σαββατοκύριακο, θα περάσουν θαυμάσια εκεί πέρα. Θα πιάσουν ένα Σάββατο ή μια Κυριακή, μου φαίνεται. Θα περάσουν πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο. Ειδικά στη Λειψία, γιατί είναι μια ανοιχτή πόλη. Τι Λειψία, ρε, πήγε στη Λειψία ποτέ? Εντάξει, γενικότερα η κουλτούρα αυτή τη πόλη είναι από τι ανοιχτέ κοινωνίες της Γερμανίας. Τι έχουν, θέατρο, κινηματόγραφο? Γενικότερα είναι πολύ φιλικοί οι κάτοικοι της προς τους ξένους. Α, δεν έχουν αυτά τα ρατσιστικά, τα λοιπά. Θα το διαπιστώσουν. Σαν τους Έλληνες, ας πούμε, που φοβόμαστε το. Ανοιχτό μυαλοί άνθρωποι. Ενώ εμείς. Και χαρούμενοι. Χαρούμενοι. Εμείς τι? Εμείς είμαστε φοβικοί. Φοβικοί, Βαλκάνοι. Είμαστε λίγο. Έχουμε μια Βαλκανιοσύνη. Μάλιστα. Και μάλιστα σας προτείνω ένα συγκεκριμένο κλαμπ το οποίο λέγεται Distillery. Να το ψάξουν. Distillery. Distillery. Μπαρ στη Λειψία. Κλαμπ στη Λειψία. Να το ψάξουν. Έχει τρομερά event. Έχει τρομερό underground χαρακτήρα. Τι θα πει underground για εμάς? Εντάξει, είναι για άλλες κουλτούρες. Για άλλες προσεγγίσεις. Πολύ όμορφη διασκέδαση. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Εναλλακτική. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν είναι πρώτη φορά που τον τρώνε πίσω από την πλάτη του με δύο μπαλιές να του βγαίνουν. Τους κάνουν και μια μαγιά οι προπονητές, άμα είναι έξυπνοι. Δηλαδή, την ώρα που κερδίζει την μπάλα στο κέντρο, οι εξτρέμ πάνε και κολλάνε πάνω στα center back. Και λογικό. Ναι, δεν πάνε στις άκρες. Όσες φορές το κάνουν αυτό στον Ολυμπιακό, δημιουργούνται μεγάλα θέματα. Αν και ο Ντελαμπέγια δεν πατάει καλά αμυντικά. Ποιος? Ο αριστερός back του Ολυμπιακού. Ξέρεις που χώνονται, γιατρέ? Ανάμεσα στον αριστερό back και στον αριστερό το stopper. Εκεί κάνουν την παλιά ανάμεσα στα center back διαγώνια. Έτσι ώστε αν τη βρει, βγαίνει φάτσα με τον τερματοφύλακα και μπορεί να πλασάρει με το πόδι στην απέναντι γωνία. Ειδικά, ας πούμε, όταν οι αποστάσεις της τετράδας του Ολυμπιακού, όπως την έχει ο Μπέντο, είναι πολλά μέτρα ο ένας με τον άλλον. Πολύ ανοιχτά. Είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι οι εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν μπορούν να τριπλάρουν, να μπουν, να πατήσουν περιοχή. Στο επιθετικό κομμάτι τώρα. Στο επιθετικό κομμάτι. Στο επιθετικό κομμάτι. Πεσμένος ο Φορτούνης. Όπως σήμερα το. Πεσμένος ο Φορτούνης. Έβαλε τον Τζόρι, τον ταλαιπώρησε. Βάλει τον Τζόρι 10 λεπτά, 12. Τον χωρίς έβαλε. Χωρίς ρυθμό και βγάζει τον Φορτούνη ενώ στο 1-0. Πετάει το Μάρτινς που είναι ο καλύτερος του χάφι να βάλει ένα μικρό. Ναι, τον Ανδρούτσο. Ο Μάρτινς δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο Μάρτινς σε μάτς. Και αφήνει τον Ρωμάο που είναι άπειρος και χωρίς παιχνίδια. Παιδί μου, ο Μάρτινς τι άλλο θα σου κάνει? Όταν χάνει ένα μάτι. Άρα δεν ενδιαφέρει το Ολυμπιακό. Θα ανέβει πάλι απάνω. Άρα δεν ενδιαφέρει το Ολυμπιακό. Θα ανέβει πάλι απάνω όταν χάνει ένα μηδέν. Ο Μάρτινς είναι ένα παίκτη με ταχύτητα που μπορεί να σου κόψει μια αντεπίδεση επάνω στα αργά τα center back. Το βγάζει και αυτόν. Άρα είσαι μπουμπούνα προπονητή. Ένα πιο εκλεπτισμένο Βιτόλο θα έλεγα ότι είναι ο Μάρτινς. Όπως ήταν ο Βιτόλο στον Μπάουκ. Ναι, ο Βιτόλο δεν είχε το επιθετικό κομμάτι τίποτα. Ο Μάρτινς έχει. Ενώ ο Μάρτινς μπορεί, ας πούμε. Γι' αυτό λέω πιο εξελιγμένος Βιτόλο. Ναι, γι' αυτό το λες εσύ. Το λες απλά. Εγώ στο εξειδικεύω. Πατάει πιο πολύ περιοχή. Μπορεί να κάνει μια διαδρομή με την μπάλα να πλασάρει. Και κάθε την πάσα. Ναι. Ή μπορεί να πει ο Φορτούνης, κάθομαι εγώ πίσω γιατί έκανα τρεις κούρσες. Κάθομαι εγώ στη θέση σου. Τράβα εσύ μια κούρσα ακόμα. Να το πάρουμε το σάκο με τα κοτρόνια από μισό, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται? Έτσι το βλέπω το έργο εγώ. Απογοητευτικός Ολυμπιακός. Το γεγονός ότι για μένα το πρόβλημα είναι και επιθετικό και αμυντικό. Στο αμυντικό είναι ότι οι άνθρωποι, επειδή παίζουν κατακτητικό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στα μάτς, τα μικροευρωπαϊκά μάτς, υπάρχει η αργότητα των δύο στόπερ και η αρή διάταξη, οι μεγάλες αποστάσεις που μπαίνουν στις τρύπες. Με δύο παλιές οι αντίπαλοι και όχι ιδιαίτερα αντίπαλοι με υψηλό ποδοσφαιρικό IQ και μεγάλες ταχύτητες και μεγάλες τέχνες. Δηλαδή όταν η Κέρκυρα σου βγάζει, ο Ατρόμητος σου βγάζει, ο ΠΑΟΚ για 60 λεπτά σου βγάζει 4-5
αντεπιθέσεις. Ο Αποέλ πώς σου φάνηκε με παλέμαχους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος? Κοίταξε. Όταν βλέπεις τώρα Νεκτάριο, Αλεξάνδρου, Αλονεύτη. Ναι. Στα 30 φεύγα. Ο Αλονεύτης, εγώ περίμενα να πέσει βιολογικά. Ναι. Ο Αποέλ. Ναι, βιολογικά, Περίμενα δηλαδή, επειδή είναι μια γυρασμένη σχετικά ομάδα. Ο Ολυμπιακός του Ιωσήφ. Ο Σωτηρίδης δεν είναι γέρος, ο Σέντερφορ. Είναι στα 23. 23. Αλλά πίσω, η Καρλάο τώρα. Ναι, Βινίσιους, αυτοί είναι. Ναι. Γυρασμένοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Κι όμως. Ναι. Φαντάζεσαι πόσο κακός είναι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση από Έλληνα, πως είναι μια ομάδα με ταχύτητα, με ωραίο transition. Μια μέτρια τακτικά ομάδα. Ξέρεις, βλέποντας τον Ολυμπιακό, οι αντίπαλοι του κλαίνε και λένε πώς κατορθώνουμε να έχουμε μια ποδοσφαιρική κατκότητα όλοι εμείς, που αυτό τον Ολυμπιακό ένας από εμάς να του φάει το πρωτάθλημα. Θες να είναι ο ΠΑΟΚ αυτός, θες να είναι η ΑΕΚ αυτή, θες να είναι ο Παναθηναϊκός αυτός. Ένας. Κοίταξε, να πάρει. Ακόμα δεν είναι μακριά. Τι ακόμα? Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Μπορεί κάποια ομάδα το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας έχει δείξει καμιά από τις ομάδες της συμμαχίας ότι μπορεί να έχει διαχρονικότητα. Αυτό ότι το μπορεί πει. Να βγει μια φόρμα. Δηλαδή, μπορεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν ο Ζουνίδης ερχόταν Οκτώβρη, ναι. Είχε μια πιθανότητα καλύτερη. Όχι, αν ο Ζουνίδης ερχόταν από την αρχή της περίοδου. Σεζόν, έστεινε αυτό στην ομάδα με τη δική του φιλοσοφία. Μετά τραβάνε κάτι ντεφορμαρίσματα. Παίχτες, όπως ο Κλάους, ας πούμε. Σήμερα όμως. Ναι. Καλός ο Κλάους. Τρίχες ήταν. Δεν μπήκε στην τελική, αλλά τρίχες ήταν. Σήμερα τι ήταν ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ ήταν τα τέσσερα άκρα του διαμαγείας. Ήταν πολύ ικανός και ο Λέοβατς. Ναι, ήταν. Τα τέσσερα άκρα του. Ο Τσίμηρος αφανής. Αφανής, αλλά ουσιαστικός. Ο Βαρέλα ασχολίαστος. Ο Βαρέλα, παιδιά, άμα θέλει του φέρε πίσω τον Τζαβέλα, λέει. Φέρτε πίσω τον Τζαβέλα. Ποιος Βαρέλα, φέρτε πίσω τον Τζαβέλα. Και εγώ σου λέω το άλλο. Γιατί να μην παίζει ο Μαλεζάς ή ο Χατζη Ισαΐας και να παίζει ο Βαρέλα. Και να παίζει ο Βαρέλα. Ο οποίος σε κάθε μάτς κάνει πέναλτι, είτε το σφυρίζει ο διαιτητής, είτε σήμερα δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Λάθη, εύκολα. Είναι πέναλτι και αποβολή. Άμα θέλει να στο δώσει, την πνίγουμε στο τρίτο λεπτό. Παίζουμε δηλαδή στο τρίτο λεπτό. Καλός ο Άγγλος, ο Μάρινερ. Ποιος? Ο Μάρινερ. Ο Μάρινερ. Βοήθησε τον ΠΑΟΚ σήμερα. Καλά έκανε. Και καλά έκανε. Ναι, καλά έκανε. Καλά έκανε για μας. Ναι. Σου λέει τι καραμπάκ και ιστορίες. Βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ με τον Βαρέλα. Ποια είναι μια καλή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ? Γιατί πέφτει σε πολλούς γνωστούς. Κάτσε να αναλύσουμε κι άλλο. Θέλουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ανάλυση. Ανάλυση. Τι παίξανε σήμερα? Παίξανε 4-2-3-1. Από 4-3-3. Να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Ο Κάνιας σήμερα ήταν λιγότερο κακός από ό,τι ήταν τα άλλα μάτσα. Σίγουρα. Ένα αυτό. Βελτιωμένος. Δεύτερον, ο Πέλκας μας δικαιώνει απεριόριστα. Ότι δεν είναι δεκάρι. Δεν είναι δεκάρι, δεν είναι εξτρέμ. Ο Πέλκας, Πέλκα, θα ακούς σίγουρα την εκπομπή γιατί ακούει, έμαθα. Για να επιβιώσεις για άλλα 10 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Εγώ αν ήμουν ο μπαμπάς του Πέλκα και πιστεύω ξέρει μπάλα και τις αδυναμίες του παιδιού του και τα θετικά του. Αν ήταν εμένα γιος μου ο Πέλκας, θα πήγαινα κι αν μου ζητούσε τη γνώμη μου, γιατί οι γονείς πρέπει να είναι και διακριτικοί. Αυτό το στυλ του μπαμπά, κάνε αυτό που σου λέω εγώ, αυτά τελειώσανε. Σε ποια μάθο ταιριάζε, βάσει συστήματος? Στα Γιάννενα, στο 3-5-2 του Πετράκη. Ο Πέλκας ταιριάζει σε μια ομάδα, θες να στο Βέλγιο. Θες να στην Ιταλία Β' Εθνική, θες να στην Ιταλία Α' Εθνική από αυτές που πέφτουνε, Σασουόλο, ποια ομάδα. Δευτερόλεπτα, Γιάννη μου, 10 δευτερόλεπτα. Σε τι θέση όμως? 4-4-2 στην ευθεία. Όχι ρόμβο. 4-4-2 στο ρόμβο. Ή 3-5-2 θα είναι ο δεύτερος. Φορ. Φορ. Πάμε στη διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ.
Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Η σιγουριά της Epsilonet περνάει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τώρα στη δική σου επιχείρηση. Νέα εφαρμογή Pylon Entry για επιχειρήσεις. Με το Pylon Entry μπορείς να το εγκαταστήσεις αμέσως στον υπολογιστή σου, χωρίς κόστος, χωρίς παραμετροποίηση. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σου, ακόμη και από απόσταση. Μπορείς να έχεις τη διαρκή υποστήριξη από την ομάδα της Epsilonet. Μπορείς να έχεις την επιχείρησή σου πάντα σε τάξη. Pylon Entry με την εγγύηση Epsilonet. Μπες στον κόσμο που όλα τα μπορείς. Ξεκίνα σήμερα. Μάθε περισσότερα στο pylon.gr και epsilonet.gr. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Ένα παιχνίδι. Επτά φίλοι. Πολλά μυστικά. Τέλειοι ξένοι. Θοδωρής Αθερίδης. Σμαράγδα Καρύδη. Άλκης Κούρκουλος. Μαρία Ναυπλιώτου. Μάκης Παπαδημητρίου. Γιάννος Περλέγκας. Και Ευαγγελία Σιριοπούλου. Σας προσκαλούν σε ένα όχι και τόσο μυστικό δείπνο. Για λέγε. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Τέλει ξένη. Η νέα ταινία του Θοδωρή Αθερίδη. 15 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την Οντεόν. Απολαύστε την ταινία. Στο Οντεόν Πλατεία. Είναι μεγάλος, κίτρινος και βρίσκεται στον ουρανό. Αχ, εδώ το έχω. Σε ζεσταίνει. Σε καίει. Μπα, δεν. Βγαίνει κάθε πρωί. Δεν θυμάμαι. Με τα τεντόπανα Κάλβαρη θα ξεχάσετε τον ήλιο. Διαλέξτε χρώματα, σχέδια, ζήστε στη σκιά τους. Δροσιά, αλλά ελληνικά, με 10 χρόνια εγγύηση. Τεντόπανα Κάλβαρη. Ήλιος, ποιος ήλιος. Τεντόπανα Κάλβαρη. Διάθεση Βορείου Ελλάδος, Intergo ΑΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-4876-76. Στην επόμενη γλακούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ανέβα! Τρίτη αλλαγή. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Ο Βαρέλα είναι ποδοσφαιρική απάτη. Μεγάλος μπελάς για ένα προπονητή. Θα φύγει λογικά του Γενάρη. Απορώ πως το βάζει ο Ίβιτς. Σήμερα ο Ίβιτς έπαιζε το κεφάλι του. Τραβάει ένα μπέναλτι ανόητο. Χωρίς να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ο Βαρέλα δεν το δίνει ο διαιτητής. Πες ότι ήταν ο διαιτητής με τους άλλους. Το δίνει. Σου κάνει 0-1 στο 5 λεπτό και εσύ παίζει με 10 παίκτες. Άντε τράβα τώρα να τρέξεις εσύ να το κάνεις 2-1. Να έχεις τους παοξίδες στο 10 λεπτό να ουρλιάζουν, να φωνάζουν, να κλαίνε. Ο άλλος από πάνω να παίρνει κεφάλια. Τσίτρο, πατσότσο, να του πούμε περαστικά του Ιβάν Σαββίδη. Να το πούμε. Ο Ιβάν Σαββίδης ένιωσε μια διαθεσία προχθές, Γιάννη. Και σαν πολιτισμένος άνθρωπος που είναι και όχι καρνίβαλος άντρας όπως κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες, πήγε αμέσως. Αμέσως να κάνει check-up, αμέσως. Σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο εδώ. Δεν είχε τίποτα. Ποιος ξέρει, ο άνθρωπος μπορεί να έχει υπερκόπωση από τα πολλά ταξίδια, καμιά γαστρεντερίτιδα, έκανε αυτό. Δεν ένιωσε καλά. Αν διαθέσει, πάπη πήγε αμέσως. Και φυσικά δεν είχε τίποτα το σοβαρό. Εμείς του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας και τις ευχές μας. Να είναι καλά στην υγεία του. Και τα πινελίκια μας πάνω στην απαλωσύνη του. Στην απαλωσύνη του.
Αλλά... Εντάξει, αγκαλιάζει τον Πέλκα πάντως μετά στο Κοσμοτέ TV. Ήταν. Ναι. Τώρα να δει, επιτέλου είναι ο Πέλκα ψηλό. Ναι. Ο Πέλκα. Πάμε λοιπόν στα του πάω. Κοβάρελα. Είναι μια κλάση κατώτερο από τον Μαλεζά. Τώρα, επειδή τον πήρατε, τον πληρώσατε, τον κάνατε, μπελάς μεγάλος για τον προπονητή. Πάσα λάθος θα δώσει, θα βρεθεί κανένας γρήγορος εκτρέμ, θα κλείσει προς τα μέσα του, κάτσει καμιά τρίπλα, το βάλει μέσα στα δίκτυα. Ψηλά καλός είναι, αλλά ο Αχμάκης ο άντρας. Καταρχήν, χάνει την ευκαιρία που δεν χάνεται. Εντάξει, άστο αυτό. Αυτό γίνεται. Δεν με πειράζει εμένα αυτό. Επειδή χάνει την ευκαιρία. Βαρέλα είναι. Σέντερ μπακ είναι. Όποιο σέντερ μπακ τη χάσει, δεν θα τον πω εγώ. Δεν τον κατηγορήσω εγώ τον σέντερ μπακ για αυτό το λόγο. Έχει κάνει ρε παιδί μου μέσα στο παιχνίδι πράγματα τα οποία. Εύκολα λάθη. Ναι. Στο 19 τώρα. Τραβάει αυτή μια αντεπίθεση στο κέντρο του γηπέδου. Δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Τραβάει ένα φαουλ για κάρτα. Δεν τη δίνει την κάρτα. Ο Βαρέλα. Τα έχει σημειωμένα, βλέπω εδώ πέρα. Βεβαίως. Όλα. Όπως και μια ανόητη κάρτα που τρώει ο Πέλκα στο 20. Στον αριστερό τον μπακ. Δεν, Πέλκα, δεν υπάρχει κανένα λόγο εκεί πέρα να πα και να κάνει, θα πούμε, φάουλ στον αντίπαλο. Για την κάρτα του Ροντρίγκε στον γκολ, τι έχει πρόσεξε, να πεις. Πρόσεξε. Είδα πολλές πλευροκοπήσεις του ΠΑΟΚ. Και οι φάσεις πολλές που βγαίναν από πλευροκοπήσεις. Και φάσεις που βγαίναν από τους πλαγίους. Τι σημαίνουν πλάγι. Ο Λέοβατς φόρτωνε. Ανέβηκε πολύ καλά. Ξεκουράστηκε. Ο Μάτος, κούρσες, σουτ, φορτώματα κτλ. Ο Ροντρίγκες, ο κλασικός Ροντρίγκες που παίρνει, κλείνει, σουτάρει, κάνει, ράνει, ποίημα. Και ο Τζαλμαν Καμπός που είναι πιο εξτρεμοειδές. Πιο εξτρεμοειδές φαινόμενο. Καλή δηλαδή... συνεργασία με τον Μάτος. Ναι, αλλά ο Ροντρίγκες πατάει πιο πολύ περιοχή. Είναι, ας πούμε, θα γίνει σέντρα από δεξιά, θα χωθεί. Ο Τζαλμαν Καμπός είναι πιο στη γραμμή, είναι πιο παλαιομοδίτης. Έχει όμως την ταχύτητα, έχει την έκρηξη, έχει τα πολλά μέτρα. Σήμερα έκανε και κάτι άλλο που δεν το έκανε άλλες φορές. Για να ακούσω. Πίεσε ψηλά. Ναι, πίεσε και ψηλά, βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ είναι νεκρός όμως από τον άξονα του. Εντάξει. Σε δημιουργία. Από τα center back δεν ξέρουν να κατεβάζουν την μπάλα. Αυτός ο Κανίας, όποτε τον πιάνει η κάμερα, είναι με ανοιχτό το στόμα παίρνει τις αναπνοές. Ξέρεις ότι αν βλέπεις κάποιον να ασθμένει, δηλαδή πες στον κόκκινο να ανέβει τρεις ορόφους. Τρανκ, τρουνκ, τρανκ, τρουνκ. Και πες το ανέπνε. Θα ανοίξει το στόμα εκείνο το άθλιο στόμα, το ελεϊνό, και θα αρχίσει να κάνει. Με το στόμα ανοιχτό. Σημαίνει ο Πέλκας. Όχι ο Πέλκας, τον Πέλκα. Και τον Κάνιας. Έχει θέμα. Πάμε στον Πέλκα. Πέλκα. Θα σταδιοδρομήσεις σαν δεύτερο center for. Πρέπει να βρεις μια ομάδα. Θα το πάω καυτή. Μα ταιριάζει το σύστημα όμως. Δεν ταιριάζει το σύστημα. Δεν ταιριάζει το σύστημα. Στον Πέλκα. Στον Πέλκα. Ο Πέλκας δεν μπορεί να περάσει την μπάλα από έξω προς τα μέσα. Πρέπει να την πάρει για να την βάλει στα δίχτυα. Είναι εύκολο στο γκολ ο Πέλκας. Ωραίο γκολ βάζει σήμερα. Ναι, έχει βάλει γκολ και σε πρώτο χρόνο. Τι χαρακτηριστικό τώρα θα πούμε στους παοξίδες που δεν τον έχουν δει. Οι παίκτες τους Γιάννη Χιλιτίδη, όλοι οι σκόρερ τους, οι επιθετικοί, όχι πλαϊνοί, είναι σκόρερ πρώτου χρόνου. Ακόμα και ο Φακούντο Περέιρα. Και ο. Ναι, ο Κλάους. Ο Κλάους. Και ο Κουλούρης. Και ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες. Θα έχει και την ατομική ενέργεια. Έχει την ατομική ενέργεια. Και ο Πέλκας είναι σκόρερ πρώτου χρόνου. Βλέπε Καφτατζόγλιο. Βλέπε Λεωφόρο. Βλέπε σήμερα. Πρώτου Όντως. Χρόνου. Χώνεται όμως. Είναι μαμούνι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν είναι ως δεκάρι. Πώς κρίνεις την προσποίηση του Κλάους στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ? Ποιος? Την προσποίηση του Κλάους στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίταξε. Το ότι βγαίνει η σέντρα από εκεί. Το ότι δεν πάει να κάνει το τελείωμα αυτός και αντιλαμβάνεται. Έχει αντίληψη ότι γίνεται στην περιοχή. Έχει αντιληφθεί ότι το πρώτο δοκάρι το έχει αυτός, αλλά δεν έχει τη φάση. Δεν ξέρω αν τη χάνει την μπάλα ή προσποιείται. Εγώ λέω προσποιείται. Προσποιείται, φανερά, φαίνεται. Αλλά ο Ροντρίγκες είναι αυτό που λέμε ο εξτρέμ που πατάει περιοχή. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πουλήσει το Ροντρίγκες με αυτά τα δύο γκολ στην Ευρώπη. Και αν προχωρήσει και παραπάνω, καθίσει άλλο ένα γκολ, να τον μοσχοπουλήσει το Ροντρίγκες. Να γίνει ο νέος Μακ. Να γίνει ο νέος Μακ. Και να σου πω μια αλήθεια. Εγώ το Ροντρίγκες που τα χάνει, το γουστάρω πιο πολύ από το Μακ. Γιατί έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, έχει ατομική ενέργεια. Βέβαια, είναι τσαπατσούλα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν ξέρω. Εμένα με ικανοποιεί
με ευχαριστεί περισσότερο. Ο Ροντρίγκες σε μια ομάδα μέτρια, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, από τη δέκατη θέση ένα και κάτω. Ένα κακό Ροντρίγκες, θα σου το πω μετά. Θα μου το πεις. Κακή διαχείριση δυνάμεων μέσα στο παιχνίδι. Κάνει καλά πρώτο ημίχρονο ναι. και ξεφουσκώνει γρήγορα. Εκεί στο 60 σωστό. Έχει τελειώσει. Το νερό που το έφερε αυτό, το πήρε. Δεν ξέρω τι έκανε. Μαγικό έκανε, όπως, πού το πήγε τώρα. Α, το βρούμε. Πού το κάτω το βάλε, πού το βάλε. Άστο ρε, κάτσε γιατί τι δεν θα... Α, θα φέρει άλλο δε. Το πήρε πίσω αφελώς. Γίνονται και αυτά. Ή εγώ το έχω εξαφανίσει γιατί κάνω ταχυδακτηλουργικά πράγματα. Θα για Βαρέλα, δεν επηρεάστηκε. Κάνει τον πέναλτι ο Βαρέλα, μου κάνει ένα φάουλ στο κέντρο για κάρτα, τραβάει ένα φάουλ. Για κάρτα, τι να τον κάνω από τώρα. Να σου πω και επικοινωνιακά. Βγαίνει άλλη ομάδα και λέει δεν μου δώσε τον πέναλτι. Γιατί να δώσω εγώ σαν ΠΑΟΚ δικαίωμα, ενώ έχω παίχτη να βάλω δίπλα στον Κρέσπο, το Μαλεζά. Άντε το Χατζή Ισαΐδο, τον χωνεύεται, τον φάγατε. Και τον Τζιόλι κυρίαγε κάνει το στόπερ. Πώς? Άντα θα έπαιζε στο πρώτο Τζιόλι. Όχι σε τετράδα. Ποτέ. Σε τριάδα. Σε τριάδα ναι, σε τετράδα όχι. Ο Τζιόλι τα καλύτερα μάτς του στον ΠΑΟΚ τα έκανε ως τρίτος στόπερ. Όταν έπαιξε ευθεία στόπερ με στην Ξάδη, τέσσερα φάγαν τα παλικάρια. Δεν είναι ο Τζιόλι για να παίζει σε ευθεία, είναι αργότατος. Ενώ σαν λίμπερο, μπορεί να. Ξέρει και ποδόσφαιρο. Εντάξει, πολύ καλά. Θα βοηθήσει 9.55, να ανάπτυξη, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Βλέπω και ποδόσφαιρο δεν έχουμε μηνύματα. Εντάξει, λογικό το θεωρώ. Το ποδόσφαιρο δεν πουλάει σαν άθλημα. Εννοείται, δεν αρέσει στον κόσμο. Δεν... Κουράζει σκέψη αυτή. Τώρα να αναλύσει, να δει. Ναι. Σου λέει μέχρι τον γκολ καταλαβαίνω. Τα υπόλοιπα είναι. Τι μου τα λες, τι μου τα λες. Ναι. Το τι κάνει, πώς κινείται χωρίς την μπάλα, συνεργασίες, οι αποστάσεις, όλα αυτά είναι. Όχι, επειδή όμως είναι φιλάθλοι και πρέπει να ξέρουν τι βλέπουν κτλ. Πρέπει να του τα λες τα πράγματα αυτά. Εννοείται. Έτσι λοιπόν η σκόρερ του ΠΑΟΚ είναι η σκόρερ πρώτου χρόνου. Αυτό πρέπει να το πούνε στο Μίχελ, ο Γιώργος, ο Σαββίδης και πώς ο. Πώς συμβαίνει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν απειλεί από στημένες μπάλες. Ο ΠΑΟΚ. Ελάχιστα. Τα στημένα δεν τα έχει δουλέψει καθόλου επιθετικά. Λοιπόν, στο Καραϊσκάκι κάνει γκολ με στημένο φάουλ. Καλά, εντάξει. Σήμερα, ελάχιστα. Σήμερα χάνει στο τρίτο λεπτό ο Βαρέλα, παρεβάλε. Πρώτο δοκάρι ο Κρέσπο, δεύτερο Βαρέλα. Δεν το έχει δουλέψει με στημένες μπάλες. Ναι. Έχασε τον Τζαβέλα που πήγαινε στο πρώτο δοκάρι και έκανε τη στιαπού εκείνη που την έφερνε στο δεύτερο. Εντάξει, τα έχει αυτά ο Τζαβέλας και θα χρειαστούν στόπερ αυτοί. Θα χρειαστούν. Εντάξει. Αυτοί θα χρειαστούν στόπερ. Στην αρχή τη χρονιά να λέμε τώρα Γενάρη ότι χρειάζεται το ΠΑΟΚ στόπερ. Πάμε. Κακό σχεδιασμό. Θέλει γρήγορο στόπερ. Έναν από του δύο να είναι γρήγορο και να ξέρει να κατεβάζει και την μπάλα. Να ριζβάνει. Ένα τύπου ριζβάνει. Ένα τύπου ριζβάνει. Και ο ριζβάνε. Δεν είναι ο ηγέτης. Είναι ένα Παπασταθόπουλο. Όχι το ιδιοποιητικό στόπερ δεν μπορεί να βρει. Τη βγήκε και στον Κυρκώστα χθες με το σπριντ καλά, πάνω τώρα, στο Ρονάλντο. Για το να μην αποδέχεσαι αυτό τον παίχτη, ναι. Τον Παπασταθόπουλο. Ναι. Να τρώει τώρα back, μάλλον στόπερ, το Ρονάλντο σε σπριντ. Κοιτάξτε, εντάξει. Και στο 80, με όλη την κούραση του παιχνιδιού. Απομυθοποιείς τώρα τον Λινοξυλάκη και τον Λουκανίδη. Δεν υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι αθλητές καν, εντάξει. Ναι. Ήταν για την εποχή του καλή, αλλά. Οι σύγχρονοι αθλητές είναι άλλης κλάσης ποδοσφαιριστές. Άλλα τρώνε, άλλα πίνουν. Εντάξει, τώρα όταν βλέπεις τον άλλο τον τρώει στο σπριτ, ναι. Κατεβάζει την μπάλα και ναι. Διώχνει ναι. Με άνεση, ναι. Λες ρε παιδί μου τώρα εντάξει. Ναι. Είναι σε άλλο επίπεδο. Ναι. Αν και η χθεσινή απόδοση Ρεάλ είναι προβληματική, ύποπτη. Δηλαδή, όπως δεν το συζητάμε. Χθες εδώ, εγώ είπα και παρεξηγήθηκα. Ξέρεις ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι της Ρεάλ τώρα που τερμάτισε δεύτερη. Μου στείλες μήνυμα. Με εξαίρεση τη Γιουβέντους. Ναι. Έχει αντιμετωπίσει την Άρσεναλ. Ναι. Την έχει. Την έχει. Τη Μονακό. Ναι. Αλίμονο. Τη Λέστερ και την Νάπολη. Αν έβγαινε πρώτη, ξέρεις ότι μπορούσε να έπαιζε. Είμαι Μπάγερν. Είμαι Σίτι. Είμαι Παρί. Οπότε τι έκανε ο έξυπνος ο Ζιντάν. Σου λέει εγώ. Διάλεξε. Ξέρω την πιθανότητα. Κάτσε ρε, εσύ γιατρέ, διάλεξε. 100%. Ή είναι αφελής προπονητικά. Δεν είναι αφελής. Τώρα ένας προπονητής ο οποίος πάει και κάνει παρέλαση στο Καλντερόν. Ναι. Με αντίπαλο το Σιμεώνε. Ναι. Δεν είναι αφελής προπονητικά. Δεν είναι. Σαφώς. Μάλιστα. Τώρα η Ντόρτμουντ μεταξύ μας είναι μια ομάδα που δεν προσέχει την άμυνά της. Το πήγε στο 2-0, έδειξε ότι όποτε θέλει παίρνει το παιχνίδι και το έφερε στα μέτρα του. Δεν το πει κανεί, έκανε γκέλα. Με την Dortmund διάλεξε. Διάλεξε αντίπαλο. Είναι κλασικό. Φαίνεται. Θέλει ένα μήνυμα που έλεγε. Κάτσε να το βρω. Πού στο διάλογο. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι τη Ρεάλ. Να εξηγήσουμε στον κόσμο στη φάση ναι. των 16. Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Dortmund δεν μπορεί να αγκληρωθούν με τη Ρεάλ. Λέστερ, Νάπολη, Άρσεναλ, Γιουβέντους ή Μονακό. Ενώ αν τερμάτιζε πρώτη η Ρεάλ,
θα τύχαινε μια τον Bayern, City, Leverkusen, Benfica, Porto ή Παρί. Άρα λε. Επέλεξε. Ναι, επέλεξε τον δρόμο. Επέλεξε τον δρόμο. Και στον καλά έκανε. Ναι. Ούτως ή άλλως. Αυτό είναι κατακριτέο. Όχι. Τι θέλουμε λοιπόν. Δεν το έκανε και ο. Φαντάστρο να κληρωθεί Παρσελόνα Μπάγκερ. Δεν το έκανε και ο Μπάνε. Στο μπάσκετ. Διάλεξε δίπολο στον τελικό. Φοβήθηκε τον Άρη. Το έκανε. Φοβόταν τον Άρη, δεν φοβόταν. Το 92. Που του λέγει ο Εύκοβιτ, τι να κάνω coach, τι να κάνω coach. Ναι. Θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Δεν έκανε χαρακτηριστικό. Γιατί καλά έκανε. Ο Άρης ήταν καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ. Από τον Ολυμπιακό τότε, ναι. Από τον Ολυμπιακό τότε. Τότε, το 92. Το 92. Επέλεξε αντίπαλο Πάοκ. Ναι. Λογικό είναι. Κάποιοι τον κατηγορήσαν τον Πάοκ. Και μου αρέσει που ο Γρηγόρης το λέει 2-1, ξέρω εγώ, ή άσο και over. Ποιο. Δεν μπορεί να διαβάσει τη συνέχεια. Λέγαμε την άλλη φορά το Σεβίλη Γιουβέντους, δεν χαλάει αυτό το χ. Ναι. Εντάξει. Τι του έλεγες. Ότι η Γιουβέντους κυνηγάει την πρωτιά. Τώρα βέβαια να μου πεις η Γιουβέντους θα έχει δύσκολη κλήρωση. Ναι. Δεν μπορούσε να καταλάβει την εξέλιξη. Την πάτησε. Ναι. Στην πορεία. Μπορεί. Την πάτησε. Η Σεβίλη είναι ευνοημένη. Την τερμάτισε δεύτερη. Άλλα θέματα, γιατρέ, τι είχαμε αυτό το διάστημα. Είχαμε Football League να εξελίσσεται. Απεργίες οριδών. Είσαι υπέρ. Υπέρ των απεργιών. Ναι. Ούτε υπέρ ούτε κατά. Κάτσε, ρε, γιατρέ, τώρα δεν μου τα λες καλά. Τι ούτε υπέρ ούτε κατά. Τι ούτε υπέρ ούτε κατά. Δηλαδή τι. Εντάξει, είναι ένα μέσο το οποίο πλέον δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Δεν μπορείς, ε. Όχι. Έχει αποτύχει ο συνδικαλισμός. Α. Έχει απαξιωθεί ο συνδικαλισμός. Έχει απαξιωθεί ο συνδικαλισμός και η απεργία δηλαδή. Πάντα έχει μια κάχη υποψία. Λες, γίνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο, ειδικά οι απεργίες των ΜΜΕ, όταν υπάρχει ένα σοβαρό γεγονός, ναι, μια ας πούμε, οικονομική εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει μακροχρόνια τον κόσμο, τότε γίνεται και απεργία δημοσιογράφων. Και λες, κοίταξε εσύ, για να υπάρχει αποκλεισμό στην ειδησιογραφία, τώρα καίει, ας πούμε, και έχουμε Eurogroup, απεργία. Αυτό γίνεται συνέχεια. Και ο κόσμος το βλέπει με κάχη υποψία όλο αυτό. Ειδικά σου λέω για το συγκεκριμένο κλάδο. Είχαμε Γρηγορόπουλο. Που δεν ασχολήθηκε κανένας. Και καλύτερα για μένα. Ναι. Κούρασε και αυτό το θέμα. Πέρασε πολύ καιρό. Εντάξει. Ναι. Μακάρι να γίνει μια δίκαια δίκη. Ό,τι έχει γίνει να αποδοθεί δικαιοσύνη στο απόλυτο. Mm-hmm. Εντάξει, από εκεί και ύστερα σου είπα ότι είχαμε και Β' Αθηνική που την παρακολουθώ και μου αρέσει. Πήγα και είδα Άρη. Πήγες είδες τον Άρη. Με την Καλονή. Τι είδες. Είδα ένα παιχνίδι το οποίο άνοιξε απότομα. Τι άνοιξε απότομα. Εκεί που φαίνονταν να πάει στο άντερ, πήγε στο πολύ over. Ναι. Και μια Καλονή η οποία μάρκαρε με τα μάτια από το 2005 και μετά. Ναι. Εντάξει, φτωχές ομάδες το καταλαβαίνω. Τι φτωχές ομάδες. Φτωχές ομάδες. Β' Εθνική έχει φτωχές ομάδες. Δηλαδή, αυτό το παρατήρησα γιατί το σκορ είναι καλό για τον Άρη και λειτουργεί ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Δηλαδή, είναι τις μεσοαμυντικές αδυναμίες της ομάδας τους. Έχει ο Άρης μεσοαμυντικές αδυναμίες. Πολλές, ναι. Να μάθω λίγο. Όταν χάνει την μπάλα. Ψηλά. Ψηλά. Ναι. Δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο να του βγει με υπεραριθμία στην κόντρα και έχει κακές επιστροφές στον άξονά του. Αυτό προσπαθεί ο Αναστόπουλος να το λύσει με εσωτερικές αλλαγές παικτών στα χαφ γρήγορου. Δηλαδή, Τζανακάκι. Βλέπω τον Καράμπελα σαν εσωτερικό χαφ. Ναι. Λύση. Μπορεί να δώσει λύση. Έχει καλά αερόβια τρεξίματα. Και να βάλει τον Τζουμάνι μπακ αριστερό, λες. Μπακ αριστερό. Δηλαδή, ναι. Μια λύση που προτείνεις εσύ, ας πούμε, είναι ο Τζουμάνι αριστερό μπακ. Εσωτερικό σκάφο ο Καράμπελας. Και μαζί... ο Τζανακάκης. Αυτοί οι δύο. Και αυτοί οι δύο, ναι. Δίδυμο μαζί. Δίδυμο μαζί. Ο Καράμπελας που μπορεί και στο ψηλό παιχνίδι. Και ο Τζανακάκης. Ο Νέτο πάει πολύ καλά. Δεξί μπακ. Δεξί μπακ. Ναι. Ραούλ Μπράβο. Θα μπορούσε να βάλει και τον Τζανακάκη δεξί μπακ και τον Νέτο. Να αλλάξω. Παίζεται και αν αυτό. Θέλω να πάρω δημιουργία στον άξονα, θα πάρω τον Νέτο εκεί πέρα. Αν θέλω να πάρω δημιουργία στην πτέρυγα, θα φέρω τον Νέτο στην πτέρυγα. Άρα λε. Ραούλ Μπράβο Ιντζίδη. Ναι, το Τζουμάνι και Καράμπελα με Τζανακάκι. Με Τζανακάκι. Ούτε Ρόβε, ούτε Αμπρέου, ούτε Αντρέου, τίποτα. Για να αποκτήσει ούτε Παυλίδη, ο οποίο έπαιξε κάπω καλύτερο σχέση με του άλλου, ναι, αλλά όχι τόσο καλό μεσοαμυντικά. Το Τάτο, δεκάρι. Δεν σ' αρέσει ο Τάτο. Όπω τον βλέπω και. Τι. Αντιπαθητικό είναι και σαν φυσιογνωμία και ποδοσφαιρική απάτη με την έννοια ότι δεν μπαίνει ποτέ στα μαρκαρίσματα. Είναι αυτό ο. Δεν είναι τρίτο. Ο μη μου άπτου. Δηλαδή, δεν μπορεί δεκάρι να μην μαρκάρει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μόλις χάσει την μπάλα, δεν υπάρχει Τάτος. Λες και εξαφανίζεται. Δεν βοηθάει, λες, ο Τάτος στο αμυντικό παιχνίδι. Θα παίξει και με Τρίκαλα, θα παίξει και με Λαμία, θα παίξει τρεις ομάδες. Δεν είναι όλα εύκολα τα παιχνίδια. Στις πλευρές τώρα. Πλευρές, Μπαργκάν, ο καλύτερος εξτρέμ. Το θεωρείς δηλαδή βασικούρα αριστερά. Ναι. Τον Μπαργκάν. Δεξιά. Ο δεύτερος καλύτερος. Τον Ντούνι. Ντούνι με Μιλούνοβιτς. Ένα από δύο εναλλακτικοί. Και φορ, ο Μέτριος. Ο Ήλιτσα.
Όχι ο Καπνίδης. Ο Ήλιτς. Ο Ήλιτς. Ο Ήλιτς από το. Γιατί όχι. Πόσοι ξένοι παίζουν, αφήνει δεκάδα να δούμε για να δούμε. Πόσοι ξένοι. Λοιπόν. Μπράβο. Μπράβο. Ένα. Τζουμάνι, ναι το δύο. Δύο. Τάτο, Ντούνι, Ήλιτς, τρεις, τέσσερις ξένοι. Ο Μπαργκάν είναι Έλληνας. Από πού είναι Έλληνας. Μουσουλμάνος, Κινάν Μπαργκάν, από Ξάνθη. Έλληνας είναι. Ναι, ως Έλληνας παίζει. Α, ως, είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας ο Μπαργκάν. Έλληνας μουσουλμάνος. Δεν με νοιάζει ρε, τι θρησκευμα είναι. Έλληνας είναι. Εντάξει, είναι Έλληνας. Α, δεν είναι ξένος. Α, είναι Έλληνας. Έλληνας είναι βέβαια. Από πού τον πήραν, αλήθεια. Είναι καλός παίκτης. Ναι. Ξεκίνησε ναι. από Ακαδημίες Ξάνθης. Ναι. Η καψούρα του είναι να παίξει στην Ξάνθη, αλλά δεν το γουστάρει ο Πανόπουλος. Δεν το γουστάρει ο Πανόπουλος. Όχι. Γιατί δεν το γουστάρει. Δεν τον γουστάρει. Εντάξει, έχουν μια προσωπική αντιπαράθεση. Και γουστάρει το Τριάδι. Πήγα και αυτόν από κοντά, πήγα στην Ξάνθη. Είναι ταγάρι, άμα γουστάρει το Τριάδι. Είναι ταγάρι ο Πανόπουλος σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι. Επιχειρηματικά είναι τέλειος. Κοστάρι βαθμοί που πήρε σήμερα ο ΠΑΟΚ πρόκειται στο μέλλον να βοηθήσουν τον Γαύρο να βγαίνει απευθείας στους ομίλους. Τσιουλού, δεν χαίρομαι που πέρασε. Χαίρετο Ιβάν Σαββίδης ρε φίλε, γιατί θα βγάλει λεφτά ο άνθρωπος και θα κλείσει τρύπες. Καλά τον απαντάω το φίλο. Γιατί όταν ήτανε, μισό λεπτό να το απαντήσω και αλλιώς το φίλο του ΠΑΟΚΣΥ. Όταν ήταν να κάνει ο Μουσάτος Γκρέξιτ, πώς το λένε ο υπουργός. Ο Κοντονής. Τότε όλες οι ομάδες είπαν δεν πειράζει. Παναστάτησαν. Τίποτα δεν κάνανε. Είπανε να πάμε στην Ευρώπη. Εννοείται. Άρα φίλε εσύ να χαίρεσαι που βγαίνει ο Ολυμπιακός. Γιατί χαίρεσαι και εσύ που βγαίνεις και παίρνεις το ψίχουλο, το κόκαλο, το μεδούλι, το τρώει ο άλλος και εσύ τρως να πούμε. Ο ΠΑΟΚ πήρε ναι. πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ με τη σημερινή πρόκριση. Άσχημα ήταν. Μέσα σε όλη αυτή την γκρίνια, μέσα σε όλη αυτή τη μύρλα, μέσα σε όλη αυτή την αντιπαράθεση, μέσα σε όλη αυτή την εσωτερική διαμάχη. Μέσα σε όλη αυτή αν του κάτσει και μια καλή κλήρωση. Εντάξει, και να πει και εμπορικό αντίπαλο. Και να αποκλειστεί θα βγάλει πάλι λεφτά. Σκέψου να κληρωθεί πάλι με τον Άγιαξ. Άσχημα θα είναι. Θα τον πάρει αυτή τη φορά. Με τον Ντάιξερ θέλει να παίξει αριστερό μπακ. Ε, λες. Με τον ψηλό. Και τον ψηλό. Για τον Καλαϊτζίδη. Για τρέπες αλεύρι, λέει. Ο Καλαϊτζίδης εγυρεύει. Σιγά τον προπονητή. Δεν σταματάει πουθενά. Ο Γεωργιάδης είναι προπονητής. Αυτός είναι. Δεν τον χωνεύει. Βιτρίνα. Το... Καθόλου. Δεν χωνεύει τον Καλαϊτζίδη. Καθόλου. Δεν είσαι ο μόνος βέβαια, αλλά εσύ το. Εσύ... Ποδοσφαιρικά δεν τον χωνεύω. Γιατί δεν τον χωνεύει. Και σαν χαρακτήρα. Μπάλα που παίζει ο Απόλλωνας είναι πολύ καλή. Γιατί. Το σχέδιο είναι άλλο, δεν είναι δικό του. Αυτό είναι η βιτρίνα. Ποιο είναι το σχέδιο. Είπα, του Γεωργιάδη είναι. Έλα, βοηθάκος είναι ο Γεωργιάδης. Ποιος βοηθάκος. Αυτός κάνει τη δουλειά. Αυτός είναι το κεφάλι. Λοιπόν. Λέει ένας. Καλησπέρα, ένα παπάτησε μου πως μια ομάδα στο 2-1 έχει δοκάρι και αγώνας έρχεται 2-2 και είναι λέει ύποπτο. Έλεος. Γιατί λέει αυτός. Για το Ηρακλής Γιάννα, ψοφνά. Για τη Ρεάλ λέει. Που είχε το δοκάρι ο. Που είχε το δοκάρι ο Ρονάλντο. Γίνεται ρε, μια σέντρα από δεξιά. Έρχεται από έξω αριστερά στα φόρο ο Ρονάλντο. Είναι τελείωμα αυτό για Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο λέει σημάδεψε το δοκάρι. Μπορεί να το κάνει. Το κάνει αυτό. Ναι. Τον μπορεί έχω ικανό. Να... Ναι, ρε φίλε. Γιατί πα του Μαρσέλο κάθεται ενώ είναι μόνο του και έχει δύο επιλογέ και τη βγάζει μόνο του out. Ναι. Ήποπτο. Στο 90. Ήποπτο. Σταματάει την επίθεση. Ναι. Ήποπτο. Ήποπτο. Λοιπόν, θέλω δύο λόγια για του Γιαννιώτε. Γιατί ήρθε σε πλήρη κόντρα με τα παιδιά. Κοίταξε, εμεί του ευχαριστούμε πάρα άκουσες, πολύ. Εγώ είπα στου Ηρακλειδεί, ευχαριστήστε του. Ναι, του ευχαριστούμε. Σαν Θεσσαλονίκη, εμεί ευχαριστούμε τον Παζιάννη. Υπάρχει και δεύτερο γύρο, πιστεύω ότι θα φτάσει εκεί. Έτσι φαίνεται. Πώς το πες? Ότι θα φτάσει εκεί, ότι αγωνιστικά μπορεί να σωθεί. Τώρα, αν θα φτάσει την αδειοδότηση, αυτό θα φανεί. Ο Καγιούλης βοήθησε, έτσι. Βοηθάει. Βοηθάει. Καλά λόγια ακούγεται και τον κύριο Παντελίδη για τον κύριο Καγιούλη. Τον άκουσε σήμερα. Τον άκουσε. Άρχισε ναι. συνεργασία. Άρχισε συνεργασία. Ναι, αλλά είπε καλά λόγια για τον φίλο σου τον Άβελ. Που δεν τον χωνεύει ούτε τον Άβελ. Εσύ. Εντάξει, δεν μπορούσε να πει. Μεταξύ Καλατζίδη και Άβελ, ποιον αντιπαθεί περισσότερο. Τον Καλατζίδη, άστο. Περισσότερο τον ναι, εντάξει. Δηλαδή, από τον Παναθηναϊκό. Ο Άβελ είναι αφελή. Απλά δεν είναι κακό άνθρωπο. Ναι. Ο άλλος είναι και κακός άνθρωπος. Κακός άνθρωπος γιατί? Είναι κακός άνθρωπος. Γιατί είναι κακός άνθρωπος? Είπαμε, έχουμε προσωπική πείρα. Δεν τον χωνεύει. 20 χρόνια πίσω. Δεν τον χωνεύει καθόλου. Από τις πρώτες τις επαγγελματικές δουλειές ήταν η κοζάνη της ΓΑΜΑ Εθνικής του μεγάλου δήμαρχου Πάρκου Κουλόπουλου. Άστο. Πάθαμε και μάθαμε. Εσύ κοζανίτης είσαι. Μεγάλωσα εκεί. Ποδοσφαιρικά εκεί έχω. Μάλιστα. Περάσει τα καλύτερα μου χρόνια. Στην Κοζάνη. Στη ΓΑΜΑ Εθνική του Βορείου Ομίλου. Ο δήμαρχος πρόεδρος. Και πού δεν ήταν οι δήμαρχοι πρόεδροι. Τι τοπική αυτοδιοίκηση πάντα συνέδραμε. Τι να σε πω. Δεν φωνάζω για τον Μπακογλίδη Καραμαριώτες, του είναι απόν. Ο Μπακογλίδης είναι ο χειρότερος δήμαρχος για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στα τελευταία 50 χρόνια. Για μένα καλά κάνει μια δημοτική αρχή και δεν ασχολείται με τις επαγγελματικές ομάδες της πόλης. Δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως ας βρουν από αλλού χρηματοδότηση. Εντάξει, βρήκανε τον Καλαϊτζίδη με τον Κάλλας. Τι θέλει τώρα και κολοτρίβε τον Μπακογλίδης εκεί πέρα. Τι θέλει. Τι θέλει να κάνει, τι μόστρα που θα ανέβει ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, φωτογραφίες και φεύγει. Άσε πούμε το γήπεδο του Αριστοτέλη, μαθαίνω πράγματα και θάματα.
την περίοδο των εκλογών θα τα πούμε πάρα πολύ καλά, κύριε Πακογλίδη. Θα έχετε να ακούσετε πάρα πολλά. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι. Για του χώρου άθεση. Έχω πολλά παράπονα. Μέσα στο Δήμο Καλαμαριάς. Έχω πολλά παράπονα από Καλαμαριώτε και από ανθρώπου του αθλητισμού που έχουν να κάνουν με την Καλαμαριά. Από τον κύριο Μπακογλίδη. Πάρα πολλά παράπονα. Σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, νομίζω η Καλαμαριά δεν υστερεί. Έχει πολλά πράγματα. Ο Απόλλων. Η Καλαμαριά, για τους δημότες της Καλαμαριάς. Ο Απόλλων είναι επαγγελματική ομάδα. Είναι ομάδα, εντάξει. Έχει το δικό του γήπεδο. Φτάνει. Ως εκεί. Ναι. Ο Μπακογλίδης, βέβαια. Κάνει ιστορίες που δεν μου αρέσουν. Και δεν αρέσουν όταν πήγα προχθές στην Καλαμαριά. Τον έβριζε ο ερασιτέχνης κτλ. Ναι, ακουγόμαστε. Βέβαια, ακουγόμαστε. Και γιατί να μην ακουγόμαστε. Κακός δήμαρχος για τον Απόλλωνα. Τώρα, στο Δήμο του τι κάνει, τι δεν κάνει, δεν με ενδιαφέρει. Πάντως, στο κομμάτι του αθλητισμού έχουν πάρα πολλά παράπονα και ιδιαίτερα οι άνθρωποι του Αριστοτέλη με το γήπεδο. Τους κάνουν πόλεμο. Και αυτό θα το πληρώσουν στις επόμενες εκλογές. Να είναι σίγουροι. Συνέχισε, γιατρέ. Λοιπόν, μια που πιάσαμε τις κατηγορίες συγκεκριμένες και τον Ηρακλή βασικά με τα Γιάννενα. Είπαμε κάποια πράγματα. Είπε σαν Ηρακλήδη, σε ευχαριστώ. Ναι, εννοείται. Μπράβο. Είσαι καλός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος. Εννοείται. Και όχι αγνώμονας. Αυτό γιατρέ. Κάποια στιγμή στο μέλλον ναι. Δεν θα ξεχαστεί. Ναι, γιατρέ. Αλίμονο. Ναι. Τώρα από εκεί και ύστερα είπαμε για το Λεωζίνιο ότι δεν είναι για 90 λεπτό. Αποδεικνύεται αυτό. Ναι. Το κατάλαβε και ο προπονητής ότι είναι για 20-25 λεπτά. Ξύπνησε, έφερε το Μοντέιρο στον άξονα. Έπαιξε με τρία στόπερ. Άλλαξε τέσσερα συστήματα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, κατά συνθήκη προσάρμοζε το σύστημά του. Και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Και εξαγωνιστικά είναι δυνατός, έτσι φαίνεται. Λες, ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θα δούμε. Προσάρμοσε το. Τώρα παίζουμε στο Αγρίνιο με μια ομάδα ντεφορμέ. Προσδοκώ να κάνουμε αποτέλεσμα εκεί πέρα μέσα. Δύσκολη έδρα. Ναι. Δύσκολη έδρα τώρα. Δεν έχει, κάποτε ήταν δύσκολη έδρα. Εντάξει, μιλάμε δύσκολη έδρα με την έννοια ότι είναι το γήπεδο ιδιαίτερο. Ναι. Μικρό, κλειστή χώρη, κλουβί. Τσιμέντο, ναι. Δηλαδή δεν έχεις ας πούμε την οπτική αίσθηση που έχεις ένα μεγάλο γήπεδο με ταρτάν. Ναι. Είναι διαφορετικό το να πεις στο κλουβί του Αγρινίου. Κάνεις τάκλι και χτυπάς την μπάλα κατευθείαν στο τσιμέντο, στον τοίχο. Είναι και ο αγωνιστικός χώρος μικρότερος. Μικρότερος. Που μπορεί είναι να ιδιαίτερο πέσει, γήπεδο. Που μπορεί το 3-5-2 εκεί. Καλά, άμα γεμίσει τους χώρους και μπορέσει ο Περόνι να παίξει λίγο τα στόπερ του Πανετολικού που δεν είναι και σε καλή κατάσταση. Ποιον έχει κούσα εκεί. Κάτι κούσα εκεί πέρα, κάτι απίστευτο. Κάτι βαριά κορμιά, ναι. Κάτι μάκου στα αμυντικά, χαφ. Ναι. Κουραστική ομάδα. Ναι. 70-30 κατοχητών έκανε Ιβέρια προχθές. Ναι. Ποια Ιβέρια. Ναι. Του Γράφα. Ο Γράφας. Εντάξει. Πού έπαιξε μπάλα ο Γράφας. Θα μας πει ο κ. Αναστόπουλος. Στην αυλή του σχολείου. Με τον Νικόλα τον Αναστόπουλο. Δεν και τα γόρι μου, σ' ακούω εγώ. Στην αυλή του σχολείου. Κι όμως η Ιβέρια δείχνει σφιγμό. Το παλεύει και αυτή φιλότιμα. Τι να παλέψει με το γαροντάκι εξτρέμ, ρε. Θα μας τρελάνεις τώρα. Κι όμως ο Φιωνάιν βαθμό αυτή τη στιγμή είναι πάνω μας. Δεν έχει σημασία. 10 αγωνιστικές, ένα τρίτο του πρωταθλήματος έχει καλύτερη βαθμολογική σκομιδία από τον Ηρακλή. Δεν σου λέω για εικόνα. Ναι. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο μας περνάει. Βέβαια είμαστε κοντά και με Λάρισα που είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Γιατρέ, ήσουν πάνω με τη δουλειά, έκανες χειρίζεις κοιλιά, εσύ τι. Έχει, είχαμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν μπορώ να το πω δημόσια. Όχι, δεν θα το πεις δημόσια, αλλά εσύ, αν πούμε, εγχειρίζεις σκύλο, μπορείς να τον βάλεις. Αν υπάρχουν τα τεχνικά μέσα, ναι. Μπορείς, Το μες και τέτοια ανοίγεις, είσαι δηλαδή ψυχροαίμα, εσύ. Εντάξει, εκεί εκπαιδευτήκαμε. Αν απαιτείται χειρουργείο για κάτι, χειρουργική αποκατάσταση. Ναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Πώς δεν είναι τίποτα δύσκολο, γιατρέ, για σένα δεν είναι δύσκολο. Για εμάς που είμαστε κοινήθινοι, τι είναι δύσκολο. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Πες τις γραμμές λίγο. Ο κόσμος μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας στο 23 10 90 90 90 και 98 80 90 και μήνυμα στο 54 3 40. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. War objects have landed around the world. Arrival. 12 μυστηριώδη διαστημόπλια φθάνουν στη γη.
Μια ομάδα κορυφαίων ερευνητών καλείται να ανακαλύψει τους λόγους της άφιξής τους. Oh my God. Arrival. Από τον Denis Villeneuve, σκηνοθέτη των Sicario και Prisoners, με τους Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. I know why they're here. Arrival. Η άφιξη. Γιατί ήρθαν. 8 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Film. Απολαύστε την ταινία. Στο Οντεόν Πλατεία. Είναι μεγάλος, κίτρινος και βρίσκεται στον ουρανό. Αχ, εδώ το έχω. Σε ζεσταίνει, σε καίει. Μπα, δεν. Βγαίνει κάθε πρωί. Δεν θυμάμαι. Με τα τεντόπανα Κάλμπαρη θα ξεχάσετε τον ήλιο. Διαλέξτε χρώματα, σχέδια, ζήστε στη σκιά τους. Δροσιά, αλλά ελληνικά, με 10 χρόνια εγγύηση. Τεντόπανα Κάλμπαρη. Ήλιος, ποιος ήλιος. Τεντόπανα Κάλμπαρη. Διάθεση Βορείου Ελλάδος, Intergo ΑΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-4876-76. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Κάθε Κυριακή το Μετρόπολης 95,5 κάνει ντου στα γήπεδα, στα αποδυτήρια, στο παρασκήνιο. Ζωντανές περιγραφές αγώνων. Δηλώσεις πρωταγωνιστών. Νομίζω ότι είδε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Η ροή στο στοίχημα. Τώρα πετυχαίνει γκολ Καρλάιλ. Το πανόραμα της αγωνιστικής σε όλα τα αθλήματα. Τελικό αποτέλεσμα 77-68. Και κληρώσεις με πλούσια δώρα. Ντου στα γήπεδα κάθε Κυριακή ζωντανά για περισσότερες από 4 ώρες. Καλό το σερβίς, δύσκολη υποδοχή από το Κοκκινάκι. Προύσανες με ποιο, με το Χριστοφιδέ. Με τον Γιώργο Μπούζο, τον Βασίλη Βλαχόπουλο, τον Γιώργο Πετρίδη, τον Μιχάλη Βραζιλιάνο και τον Γιώργο Τεριακή. Στο Μετρόπολης 95,5 τις Κυριακές κάνουμε ντου παντού. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Ναι, τώρα όταν βλέπεις το λαμπάκι κόκκινο, δεν είναι κάτι ύποπτο. Το λαμπάκι κόκκινο πάει να πει ότι είσαι στον αέρα. Κλείνει το λαμπάκι, μπορεί να λες ό,τι θες. Ανάβει το λαμπάκι, προσέχεις τι λες, γιατί μπορεί να. Λοιπόν, δώσε γραμμές. Οι γραμμές είναι 23-10-90-90-90, πάλι το λέμε 98-80-90. Γιατί πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Έτσι φαίνεται. Ναι. Έτσι φαίνεται. Ήσυχα τα πράγματα. Ναι, ο κόσμος δεν αντιδρά. Γιορτές έρχονται. Καλό δεν είναι αυτό. Έξω είναι, ψωνίζουν όλοι. Mm-hmm. Ευεξία υπάρχει στον κόσμο. Το ότι δεν υπάρχουν γραμμές σημαίνει ότι μάλλον είναι όλοι ήσυχοι. Ευημερία. Η Παοκάρα πάει καλά. 32 έχει φτάσει η Europa League. Ο Ηρακλής παίρνει μάτσες με τις δημόσιες σχέσεις. Θεωρείς τον Τσίπρα. Ηγέτης είναι. Επικοινωνιακά είναι πανέξυπνος. Είναι ηγέτης. Βέβαια. Δηλαδή η Ελλάδα που τόσο καιρό. Έπασχε από μια ηγετική φυσιογνωμία, βρήκε τον ηγέτη της. Ναι. Χρυσαυγίτες και τέτοια στον πάγκο, τσιμουδιά. Εντάξει, τι να πούνε. Ευχαριστημένοι είναι με γυρό παλίγκα αυτή. Οι χρυσαυγίτες. Είναι κάτι σαν τον ΠΑΟΚ. Με την έννοια της φιλοδοξίας. Μήπως τα Γιάννενα. Ακόμα πιο κάτω. Λες ότι δεν έχουν φιλοδοξία. Δεν έχουν φιλοδοξία. Αυτό αυτό που ακούς τελευταία, εγώ είμαι πατριώτης που λέει. Τι υποκριτικό. Υποκριτικό, ψεύτικο, ε. Άμα πέσουν λεφτά στο τραπέζι, τα πάντα ξεχνάς. Πάει ο πατριωτισμός. Πάει ο πατριωτισμός, περίπατο. Αυτή η έξαρση πατριωτισμού στα καφενεία, εγώ είμαι πατριώτης και τα λοιπά, τι σημαίνει για σένα? Τίποτα, είναι κάτι παροδικό. Σημαίνει έλλειψη χρημάτων. Δεν έχω κάτι άλλο να πω και λέω αυτό. Ναι. Και θεωρείς τον Τσίπρα ηγέτη? Εννοείται. Αυτό που έλειπε. Θα μακροημερεύσει. Δηλαδή, έναντι Γιώργο Παπανδρέου και πώς τον είναι τον άλλον, Κώστα Καραμαλή. Μακράν μπροστά, ε. Μακράν μπροστά. Τι είναι αυτό που έχει και μαγνητίζει τον λαό? Είναι αυτή η αθότητα που έχει το πρόσωπό του. Έχει μια αθότητα. Έχει μια αθότητα. Και δεν δείχνει ότι έχει δόλο. Ακριβώς, ναι. Είναι η φυσιογνωμία του σε ηρεμή. Ναι. Ο λόγος του. Ο λόγος του, ναι. Το στυλ του, ότι δεν μπαίνει σε στήρες αντιπαραθέσεις. Mm-hmm.
ότι είναι ανεβάζει τους τόνους. Ναι. Εντάξει. Αρέσει αυτό στον κόσμο. Είναι πιο οικείος. Είναι οικείος, έτσι. Στον κόσμο. Δηλαδή, αν βγεις έξω και τον δεις. Συναντάς δηλαδή στον δρόμο. Δώσ' το χέρι σου άνετα. Ναι. Θα του μιλήσεις. Mm-hmm. Σου βγάζει μια ζεστασιά. Ναι. Άρα λες ότι δεν έχει λόγους ο Έλληνας να αντιδράσει. Και έχει και έλλειμμα αλαζονίας. Δηλαδή δεν είναι αυτό το ψιλομύτης. Δηλαδή. Έλλειμμα αλαζονίας. Άκου να δεις. Έλλειμμα αλαζονίας. Ο Τσίπρας. Έτσι φαίνεται. Τα άλλα παίζει χωρίς αντίπαλο βέβαια. Εντάξει, το συζητάμε. Ναι. Όταν είσαι αντίπαλος στον αντιπαθητικό κούλι. Ναι. Ε. Ποιους άλλους έχει αντίπαλους. Ο οποίος έχει στην ομάδα μέσα Άδωνη Γεωργιάδη Βορύδη. Αντιπαθέστατος, αντιπαθέστατος. Είναι αντιπαθητική σε φυσιογνωμία. Είναι δυστυχώς. Ενώ ο Γεροβασίλη είναι συμπαθητική, ας πούμε. Είναι. Όλη αυτή η νέα γενιά, η νέα φρουνιά. Έδιωξε και το φίλι που ήταν λίγο αντιπαθητικός και τα λοιπά. Βελτίωσε πέρα την ομάδα, το ρόστερ. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Να τον ακούσουμε. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Έπεσαν. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Είσαι ο MVP's λιπαντικό. Βάζει λιπαντικό άμα η γυναίκα είναι πάνω από 50. Ο Παΐσιος θα άμαθε αυτά του. Παλικάρι μου. Ο Sherlock Holmes της μουσκεμένης γλιάς. Είναι 52 η Μόνικα. Πόπο. Αυτή η εκλάπη. Η εκλάπη είναι το Γιώτα Μπορντό. Χρώματος Μπορντό. Δεν υπάρχει το Γιώτα Μπορντό, ρε αδερφέ. Έτσι γράφει εδώ. Τι γράφει εδώ, ρε. Χάθη το Γιώτα Μπορντό. Χρώματος Μπορντό. Φωνάζει όλος από πάνω ο ανθρωπάκος που το κλέψαν. Καρίνα είναι το Toyota. Το Toyota Καρίνα είναι. Λέγε ρε το αγόρι μου, λέγε. Καλησπέρα φιλαράκι γιατρέ. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Καλησπέρα Βασίλη, έχεις νέα από τον Μποτσίβαλη. Ο Μποτσί. Έφερε μούκα, δανεικό από Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Σοβαρά μιλάς. 0-0, μεγάλη απόκριση Κατσούλη μέσα στην Κλούβα. Ναι. Χάνει ο Κορέτα το πέναλτι. Ναι. Ατμοσφαιράρα βέβαια ο παδί της νίκης. 0-0. 0-0. Εντάξει, ρε. Ευνοήθηκε ο Διαγόρας Σεβαστής και ο Απόλλωνας Λάρισσας. Ναι. Αλλά ο Μποτσίβαλης. Άστα. Ναι, ο Μποτσίβαλης. Ρε τον κύριο Παναγιώτη. Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και χθες στο τηλέφωνο, λέει, έπρεπε για την Ρεάλ που αν διάλεξε αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Διάλεξε αντίπαλο, φαίνεται, εντάξει. Ναι, ναι. Για αυτή τώρα τη Ντόρτμουντ, εσύ τι το ισοφαρίσανε, αυτή δεν θα διαλέγανε αντίπαλο. Για την Ντόρτμουντ, η φιλοδοξία του είναι να φτάσει στο 16. Ναι, γιατί να μην πάνε αυτοί με Λέστερ και τέτοια να και να πάει Ρεάλ, ας πούμε. Στο χέρι τη Ντόρτμουντ, δεν ήταν και αυτό. Εντάξει, για την Ντόρτμουντ είναι μία ή άλλη. Την ενδιαφέρει το γερμανικό πρωτάθλημα να βγει μέσα στην τριάδα. Ναι. Λογικά θα το καταφέρει, αλλά ας το εξασφαλίσει. Ναι, καλά, σίγουρα, ναι. Έχει να πουλήσει τώρα η Ντόρτμουντ κάτι Ντεμπελέ, κάτι έχει βγάλει Φιντάνια τώρα. Ανακάλυψε ο Τούχελ. Ωραίο ποδόσφαιρο, έπαιξε και χαρούμενο. Οι αγαθοί, οι Άγγλοι της Premier League θα αγοράσουν, μη σου πω με τι λεφτά, θα δώσουν εκεί πέρα. Θα οικονομήσει πάλι η Μπορούσια. Είδες καφάκι, αυτός ο 19χρονα, ε. Για το Βάιγκλ. Από Β' Γερμανίας το βρήκε. Το Αμερικανάκι, το δεξί. Το Πούλισιτς. Τι αθλητής είναι αυτός, τη Μαμούνη. Τι πράγματα είναι αυτή, ρε. Ο Μπελέ από την Ρεν, πού το πήραν αυτόν από τη Γαλλία που το φέρανε. Το πιτσιρικά του 19χρονου, το μαυράκι. Νομίζω από Ρεν τον έχουν φέρει το Ντεμπελέ. Ο 15 χαρτιά έλεγε ο σπίγερ του, τον πληρώσαν. Τώρα θα τον πουλήσουν 50. Κλασικά, εντάξει, ναι. Αυτό μιλάμε. Αυτές είναι ομάδες, είναι σχέδιο. Τι δηλώσεις έκανε, δεν πρόσεξα. Ο Μπαμεγιάνγκ για Ρεάλ λέει κάτι, τον θέλουν στη Ρεάλ και τέτοια. Γιατί δεν κάνει για Ρεάλ ο Μπαμεγιάνγκ τώρα που γερνάει ο Ρονάλντο. Πλάκα κάνει. Πλάκα κάνεις τώρα. Καλά το σπίτι του Παπασταθόπουλου τώρα στο 80, ε. Φαντάζομαι ο Κυρκός σε έβγαζε καπνούς. Σίγουρα τώρα. Με τη φωτογραφία του Λουκανίδη. Και του Λινοξυλάκη. Και του Λινοξυλάκη. Θέλω να τον ακούσω. Ρε Βασίλη, εντάξει τώρα και ο Ρονάλντο όμως στις κούρσες που έκανε δεν ήταν ίδιες με τον Παπασταθόπουλου μέχρι το 80. Ο Παπασταθόπουλος έκανε 5, ο Ρονάλντο έκανε 25, ας πούμε. Δεν έχει σημασία, στο 80 είναι. Καλά, ναι, σίγουρα. Πού είμαστε έξω, τι ακούω εκεί πέρα. Έχει ένα παλιό σκύλο, δεν φωνάζει με πάνω στο φίλι, ρε. Σουπερόσκυλο. Σουπερόσκυλο. Μαντρόσκυλο είναι. Μαντρόσκυλο. Δεν είναι bulldog British. Δεν μου λες, έμαθα ότι ο πρόεδρος σου πουλάει την Πόρσε. Την πούλησε και όλα, οι Ζάντες μείνανε. Έτσι έμαθα. Γιατί ζητάω τζιμπούρ λεφτά. Ο
Βατήλ ήθελε να πάει να φάει σουβλάκια, δεν είχε. Μάλιστα. Το βγάλαμε εκτός ενδεκάδας του Τζιμπουρ. Βλέπεις εδώ στο σχεδιασμό δεν χωράει στην ενδεκάδα. Δεν πρόκειται. Τι να κάνεις. Όμως λέει, δώσε Κώστα να φάμε κανένα σουβλάκι ο Καταβασίλης. Δώσε Κώστα. Αυτά που λες, ρε μεγάλε. Ναι, ρε μεγάλε. Σε περιμένω το Σαββατοκύριακο να δούμε μάτς. Θανάση Δημόπουλο, πώς το βλέπεις τώρα, αντίπαλο. Θανάση Δημόπουλο έχεις τώρα, βέβαια. Δεν νιώθω από αυτά. Αυτά είναι λεπτομέρειες, φίλε. Άστο τώρα. Ναι. Εκεί στο θριάσιο πεδίο η Λευσίνα ψάχνει περισσότερους βαθμούς. Έβγαλε και η Λευσίνα στάρι, μωρέ. Εντάξει τώρα, εντάξει. Εντάξει, κακή ομάδα είναι. Όλοι με παλάμες θα έρχονται εδώ. Το ποτζίδικο είναι, εντάξει, άντε τώρα, εντάξει. Κλείσει. Πάμε για το μάτσο με τα Τρίκαλα. Έχει το βουχού. 18 του μηνός, 3 το μεσημέρι. Αυτό είναι μάτσο. Κυριακή 18, 3 το μεσημέρι. Αυτό είναι μάτσο. Και μπαίνει και η ΕΡΤΡΙΑ, μπράβο. Συγχαρητήρια, εσύ μου το πες. Μπαίνει η ΕΡΤΡΙΑ στα σπίτια μας να δούμε τα μάτσο. Κατάλαβες? Να γουστάρουμε. Να γουστάρουμε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Έλα, σ' ακούμε. Καλημέρα, τέλος πάντων. Παιδιά, εγώ πήρα για το παιχνίδι. Ναι. Και έχω μια διαφορετική άποψη από εσάς για τον Βαρέλα. Για τον Αμίκο. Έχετε αντίθετη άποψη από εμάς για τον Βαρέλα? Μας τεκμηριώσατε. Ναι. Είναι πάρα πολύ περίεργος να δω πού βλέπετε το θετικό εσείς. Πού βλέπω το θετικό. Λοιπόν, εγώ βλέπω. Εντάξει, μέχρι τώρα έχει κάνει λάθη, έτσι. Εραστής του λάθους είναι ο Βαρέλα. Εγώ στα δύο τελευταία παιχνίδια πάντως λάθη δεν είδα. Και αυτό που λες εσύ για πέναλτι, εγώ δεν το είδα πέναλτι. Αν δεν το είδες πέναλτι στο Καραϊσκάκι, αν δεν το δώσει όμως, θα ουρλιάζει με τον Μπούζο εδώ πέρα τη Δευτέρα το πρωί. Άλλο αυτό, ναι. Άλλο τι θα κάνω, ή ποιο θα ουρλιάζει. Πώς ρε φίλε, τον τραβάει τη φανέλα, δεν είναι πέναλτι, πώς θα γίνει. Όχι ρε φίλε. Πώς όχι ρε φίλε, δηλαδή. Επειδή είναι αντίπαλο. Ο άλλο, α πούμε, και πέφτει. Τέλος πάντων, έχουμε διαφορετική άποψη γι' αυτό, αλλά εγώ θέλω να πω για τα χαρακτηριστικά που έχει ο Βαρέλα. Τι χαρακτηριστικά έχει ο Βαρέλα? Λοιπόν, είναι δυνατός. Σε σύγκριση με τους άλλους. Είναι δυνατός. Να τον πάμε στο Μαρκίζ απ' έξω, πορτιέρι, άμα είναι δυνατός. Σε μάτς του Ηρακλή. Ναι. Κώστα, άκουσε λίγο, άκουσε λίγο. Για άλλους λόγους. Ο Πάουκ έχει τρεις στόπερ αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Τρεις στο ροστέρ. Τρεις είναι το Χατζησέα, τέσσερις. Ο Τζαβέλα δεν θεωρείται πλέον για τον Πάοκ παίχτη από εδώ και πέρα. Μην παίρνει όρκο. Καλά, τέλος πάντων. Εντάξει, για την ώρα, με τα δεδομένα αυτά. Πιο πολλές πιθανότητες είναι να επιστρέψει ο Χατζησαία παρά να επιστρέψει ο Τζαβέλα κάποια στιγμή στο μέλλον. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι οι άλλοι δύο στο πρώτο Πάοκ αυτή τη στιγμή είναι ο Μαλεζάς και ο Κρέσο, σωστά. Και οι δύο έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι αδύναμοι. Ποιοι είναι αδύναμοι? Δεν έχουν όγκο, ρε παιδί μου. Δεν έχουν όγκο. Ναι, εγώ λέω πάντα ότι. Δηλαδή ο Λαζαρίδης με το Φιντανίδη έχουν όγκο. Γιατί, σε ποιο επίπεδο? Ο Τζαβέλας έχει όγκο. Γιατί είναι πλήρη στόπερ αυτή. Γιατί είναι πλήρη. Γιατί είναι πλήρη ο Βαρέλα. Δεν είναι πιο αργό στόπερ δεν υπάρχει στο λίγο πρωτάθλημα. Και πιο καφατζή και πιο ανόητο στα μαρκαρίσματα. Πάντω το πέναλτι το μολέδε το είδε σήμερα. Εγώ το θεωρώ γρήγορο στόπερ. Εσύ το θεωρεί αργό. Εντάξει, και δύο ακουγόμαστε. Θα το δούμε στο μέλλον. Θεσσαλονικιό, σε φίλε. Δεν είμαι Θεσσαλονικιός. Όχι, εσύ λέω. Δεν είμαι Θεσσαλονικιός, όχι. Είσαι από χωριό της Θεσσαλονίκης, από άλλη πόλη, Βόρεια Ελλάδα. Ναι, από άλλη πόλη, δεν έχει σημασία. Όχι, όχι, το λέω αυτό. Ναι. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ταχύς. Ναι. Που υποφέρω ανάμεσα σε αργούς ανθρώπους. Μάλιστα. Και επειδή υπάρχει μια νοοτροπία. Δηλαδή πας να παραγγείλεις ένα καφέ, μέχρι να βάλει το μέλι μέσα ο άλλος, περνάει ένα τέταρτο. Εγώ υποφέρω εκείνη την ώρα, καταλάβες. Όταν βλέπω το Βαρέλα, δηλαδή σε αυτή την αργότητα και σε αυτά τα λάθη, θα σου πω και μια αλήθεια, κι άλλοι παίκτες είναι αργοί. Δηλαδή, κι άλλοι παίκτες center back είναι αργοί. Αλλά το μυαλό τους κόβει. Ο Βαρέλα είναι αργός και στο μυαλό και στο κορμί. Την άποψή σου την είπες. Άσε να πω και εγώ τη δικιά μου. Ναι, να δω τα θετικά του Βαρέλα. Μα παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, στο ξαναλέω τώρα ότι πάντα τον συνθέτεις, τον ένα σεντερμπάκ τον συνθέτεις με τον άλλον. Δεν μπορεί να έχεις δύο σεντερμπάκ που να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Συμφωνώ. Δηλαδή, ο Πάοκ αυτή τη στιγμή έχει τρία χρόνια, τρελαίνομαι, βλέπω ότι έχει δίδυμα στόπερ, τα οποία είναι 85. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο γι' αυτό. Δηλαδή, όπου και να δεις, το ένα σεντερμπάκ πρέπει να έχει κάποιο ύψος. Στον Πάοκ πώς καταφέρουν 3-4 χρόνια από την εποχή Κατσουράνη που τον έβαζε να έχουν όλοι οι στόπερ να είναι 1,82-1,83, είναι κάτι φανταστικό. Δηλαδή, μόνο με τον Σάντος, όταν είχε τον Κοντρέρας, προσπάθησε να βάλει τον Μάρκος Αντώνιο δίπλα και είχε ένα σοβαρό δίδυμο στόπερ. Με κάποιο συγκεκριμένο ύψος, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Βαρέλα τουλάχιστον και ο Κρέσπο και ο Μαλεζάς έχουν ένα σχετικό ύψος, αλλά δεν έχουν δύναμη. Μαζί οι δυο τους θα ήταν για μένα είναι καταστροφή.
ο Βαρέλα με έναν από τους δύο, οποιονδήποτε θέλετε εσείς, θα κάνει από εδώ και πέρα ένα υποφερτό δίδυμο. Με τον Τζαβέλα δεν θα έκαναν πάλι τίποτα. Θα ήταν πάλι δύο κοντί στόπερ. Δηλαδή, ήδη δύο παιχνίδια τώρα με τον Παναθηναϊκό και με το σημερινό, που εγώ δεν βλέπω λάθη να γίνονται από τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Φάγανε ένα γκολ από τον Παναθηναϊκό γιατί ο τερματοφύλακας κοιμήθηκε από τα 35 μέτρα και σήμερα έγινε μια μισή φάση μας έκαναν οι άλλοι. Και στο επιθετικό παιχνίδι είχε και δύο συμμετοχές σε κεφαλιές και τα λοιπά. Δεν έβαλε γκολ, νομίζω 100 φορές το κάνει, 39 θα μπει μέσα η μπάλα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει, έτσι. Γιατί από εδώ και πέρα δεν θα έχει αυτές τις συνεχείς. Πρέπει να είσαι ένας από τους ελάχιστους παοξίδες που βλέπει τον Βαρέλα με θετικό μάτι. Ναι, τον βλέπω με πολύ θετικό. Βλέπω πολλά θετικά. Καταρχήν έπαιζα και εγώ ποδόσφαιρο γύρω στα 20 χρόνια και η θέση μου ήταν αυτή αμυντικός. Και ερασιτεχνικά βέβαια, έτσι. Αλλά δηλαδή θες να πεις ότι μπορεί να είναι αργός ο Βαρέλα. Εγώ δεν το θεωρώ αργό καταρχήν. Θεωρώ πολύ πιο γρήγορο και από το μυαλό. Εγώ τον θεωρώ και στο μυαλό αργό και στο σώμα. Για το μυαλό θα το δούμε, αλλά για το σώμα δεν το θεωρώ αργό. Μπορεί για τον όταν μυαλό, λέω αργό στο μυαλό, δηλαδή δεν διαβάζει ποδοσφαιρικά. Δεν το λέω ότι είναι χαζό ο άνθρωπος. Κατάλαβα. Μπορεί να είναι πανέξυπνο. Μπορεί να πιάνει το κατσαβίδι και να κάνει, ξέρω εγώ, να γράφει ποίηση στο σπίτι του. Αλλά βλέπω όμως ότι στη σκέψη δεν διαβάζει τις φάσεις. Είναι μπουμπούνας. Πώς να σου το πω. Θα το δούμε στην πορεία αυτό που λες εσύ. Αυτά που μου τα λέτε οι παοξίδες, χρόνια τώρα θα το δούμε στην πορεία. Περνάει η πορεία και μένει η πορεία. Ωραία. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ξανακάνουμε ένα τηλέφωνο. Μακάρι. Και θα σε πω ότι ξέρεις, αδερφέ, είχες δίκιο τελικά εσύ και εγώ είχα άδικο γιατί ήμουν υπεραισιόδοξος. Ναι. Ή είχα δίκιο εγώ και εσύ ήσουν υπερβολικός ως συνήθως στην αρχή της κάθε κρίσης σου. Αλλά θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής με τους Μαλεζά και Κρέσπο χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει όγκο στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει όγκο. Μπορεί να μην έχει το πολύ ύψος, αλλά έχει αρκετό όγκο. Και δεν μπορεί τώρα να έχει βγει και πρώτος παίκτης στην Ρουμανία. Κάτι θα είχε. Να βγει και πρώτος παίκτης. Ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής πριν από ένα χρόνο στη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος. Ρουμανία. Ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι και να είναι στη Ρουμανία να είναι, ήταν μια ομάδα που ήταν πρώτος. Κάτι είχε. Δεν μπορεί να μην είχε τίποτα για να ήταν πρώτος. Στη Ρουμανία. Στην πρωταθλήτρια Ρουμανίας, έτσι. Εντάξει. Δεν ήταν σε όποια να είναι ομάδα. Δηλαδή, δεν πιστεύω το ρουμάνικο πρωτάθλημα να είναι τόσο πια χαμηλότερο από το σημερινό ελληνικό πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις. Μπορεί στη Ρουμανία, δεν το παρακολουθώ το πρωτάθλημα, ούτε να παίζουν αυτό το στυλ, ας πούμε, να κάνουν σέντρες από πλάγια και επειδή ο Βαρέλα είναι όπως λες ο Γκώδης και τα λοιπά, στον αέρα να είναι ανίκητος. Μπορεί να παίζουν ένα τέτοιο στυλ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κάτι που δεν ξέρω, τι να σου κάνω τον έξυπνο, δεν το ξέρω. Ούτε εγώ θέλω να σου κάνω τον έξυπνο. Δεν το ξέρω. Ανταλλάσσουμε απόψεις, ούτε πάμε να επιβάλλουμε. Ναι, δεν επιβάλλω. Όχι, και εγώ απόψεις ανταλλάσσω μαζί σου. Δεν κάνω το ίδιο. Θα δούμε λοιπόν εν καιρό, και αν δούμε και οι δύο και είμαστε υγιείς, περιμένω μετά από 1, 2, 3 μήνες να ξαναμιλήσουμε. Ναι, βεβαίως. Έγινε αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και αυτό το σημερινό, εγώ δεν είδα να έχει πρόβλημα πάω στα center back. Στα center back, ναι. Δεν είχε πρόβλημα στα δική σε μάτς με τον Μπέρκ, που ο Μπέρκ συνήθως με τον Πάο κάνει παπάδες με τον center back. Εγώ περίμενα. Να, μπράβο, με προλαβαίνεις. Δηλαδή, όταν είδα στη σύνδεση Βαρέλα, λέω αμάν, θα πέσει απάνω ο Μπέρκ και θα γίνει της Μουρλής. Ο Ντεφορμέ Μπέρκ. Ναι, Ντεφορμέ Μπέρκ, αλλά. Ναι, αυτό που λέω ο φίλος έχει δίκιο. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ, επόμενη γραμμή. Για. Να σε καλά. Ναι, ο Ντεφορμέ, αλλά δεν πήγε καλά. Είναι για διώξιμο ο Μπέρκ, να ξέρεις. Από τότε που έκανε το συμβόλαιο, περπατάει. Περπατάει. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλημέρα, αυτό που λέει, καλημέρα, γιατρέ. Σάκης από Μόναχο. Καλώς ήταν. Τι γίνεται, γελάσαμε σήμερα, μετά από καιρό. Δεν πρέπει. Η ζωή πρέπει να έχει τις χαρές της, τις λύπες της. Αυτό λέω και εγώ. Μόνο που η δικιά μας η λύπη κράτησε πάνω από μήνα. Έλα μου, anyway. Συνηθισμένος, πάω πίσω αφού. Ναι, το μάτι δεν το είδα, μόνο το άκουγα. Λέω, στη δουλειά είμαι. Κρίμα, γιατί έχει κάνει καλό ή καλή εμφάνιση ο ΠΑΟΚ. Από τις καλύτερες φετινές του. Ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Καλό ματσάκι. Με διάρκεια κιόλας, αυτό είναι το καλό. Φαίνεται το μάτρωμα, καλό τους έκανε τους μάγκες. Τους δίνανε νερό εμφιαλωμένο αντί για ουίσκι το βράδυ. Μπράβο. Έτσι, μπράβο, ναι. Πάντως για το Βαρέλα και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Λέω να το στείλουμε στον Άρη καλύτερα. Μπα, θα τον καθίσει στον πάγκο, ωραίο, μπράβο. Δεν είναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τα πάω καλά με τους αργούς. Παίχτες. Ναι. Έχουν περάσει όμως από το ποδόσφαιρο εφιέστατη αργή. Ο Χέριξ του Παναθηναϊκού. Ο Χέριξ του Παναθηναϊκού. Ήταν εφιέστατος. Ναι. Η πνευματική τους υπεροχή, λοιπόν, την αργότητά τους, την μέτρια έκρηξή τους κτλ., την καλύπτανε με την πνευματική τους υπεροχή. Εγώ αυτούς τους αθλητές τους γουστάρω.
Εάν παίζω όμως σε αργό παίχτη και αργό στο μυαλό, και αργό στο μυαλό είναι διπλό το κακό. Ναι, είναι, τον έχω, τον μπορεί να πέσω σε γρήγορο παίχτη. Εγώ έχω δει, ας πούμε, παίκτες πολύ γρήγορους. Μανολάς. Και στο ερασιτεχνικό κτλ. Οι οποίοι ήταν φελοί. Και αυτό είναι μπελάς. Ο γρήγορος να μην μπορεί να διαχειριστεί τη γρηγοράδα του. Δηλαδή πάντα σε όλα τα επίπεδα πρέπει να υπάρχει και η πνευματική υπεροχή σε όλα τα αθλήματα. Τελευταία που παρακολουθώ εγώ το kickbox, έχω δει στρατηγικές και μπορεί να έχει ικανότητες και ένας βλάκας με προσόντα, βλάκας δηλαδή στο άθλημα επάνω, να μείνει πίσω. Κατάλαβες. Ο Βαρέλα θεωρώ ότι είναι και αργός στο μυαλό και στο σώμα. Οπότε είναι μπελάς μεγάλο. Δηλαδή και σε αυτό που έλεγε ο προηγούμενος φίλος ότι και στο... Κάνει 8 πέναλτι, τα οποία σφύριξε ο διαιτητής τα 3, έπνιξε τα 4, κάνει φάουλ για κάρτες, άστο και στοποθετήσεις, χαμηλά πολύ αργός. Ήταν πέναλτι σήμερα, δεν το είδα το μάτς. Βέβαια. Άκουγα τους παραγωγούς λέγανε ότι ήταν καθαρό, ε. Βρε, ήταν πέναλτι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ο διαιτητής λέει, αυτός που κάνει τον πέναλτι είναι βλάκας. Ποδοσφαιρικά. Εγώ αν ήμουν διαιτητής, θα τιμωρούσα την πνευματική βλακεία του εκάστοτε αμυντικού. Δηλαδή, εάν ας πούμε έβλεπα ότι υπάρχει ένας αμυντικός και πάει να μαρκάρει τον επιθετικό και η άμυνά του είναι οργανωμένη τόσο καλά που δεν χρειάζεται να κάνει πέναλτι ή να υποπέσει σε πιθανότητα πέναλτι. Αν το κάνει, θα το δώσω για να τιμωρήσω την ανοησία του. Και γιατί επιμένει ο Ίβιτς τόσο πολύ με αυτόν? Πιθανολογώ γιατί είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του ΠΑΟΚ και τη βάζω για αυτόν τον λόγο. Μπελάς είναι. Σήμερα ο Ίβιτς θα έκανε τη θέση του από το Βαρέλα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. 2-3 μάτς που τον έχω παρακολουθήσει είναι άστα να πάνε. Βάλτε μια εφημερίδα να πηδήξετε τα σκαλώσει τα αθλητικά. Πιθανόν επειδή ο Μαλεζάς παίζει αριστερό στόπερ καλύτερα. Και επειδή ο Βαρέλα δεν μπορεί να παίξει αριστερό στόπερ, ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος. Ο Μαλεζάς συνήθως παίζει αριστερό στόπερ. Συνήθως. Έχει παίξει και δεξιά. Ναι. Αλλά εγώ δεν θα βάζα το Βαρέλα και να αφινάξω το Μαλεζά, ούτε το Χατζη Ισαΐα για να βάλω το Βαρέλα. Να ξοδέψω 1.100.000 για να πάρω αυτή την αρκούδα και να μην πάρω στη θέση του Πέλκα ή του Κλάους ένα φόρ και να βάλω και 1.000.000 παραπάνω. Αλλά αυτά. Δεν τα λέω εγώ. Πρέπει να τα λέει ο εκάστοτε τεχνικός διευθυντής στο Σαββίδι και στο γιο του Σαββίδι. Γιατί έτσι όπως το πάνε, θα έχει κι άλλες κρίσεις. Να χτυπήσω ξύλο. Ο Σαββίδης θα το ανεβαίνει η πίεση στα 57-58. Γερνάμε κιόλας. Να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Ε, βέβαια. Έχει δώσει λεφτά, έχει πάρει 4 τεχνικούς διευθυντές. Του φέρανε το Μάρτινς. Του φέρανε το Μαντούρο. Του φέρανε το Βαρέλα. Του φέρανε τον Κρέσπο. Του φέρανε τι δεν του φέρανε. Φυσικά θα πάει στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Θα σκάσει. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Νάτος. Ο Λινοξυλάκης ήρθε. Νάτος. Εγώ για τον Λινοξυλάκη δεν σου έχω πει. Σου έχω πει για τον Τάκη τον Παπουλίδη. Τον Παπουλίδη. Ο Λινοξυλάκης ήταν αργός. Τάκης τον Παπουλίδη ήταν πολύ γρήγορος. Όσον αφορά τον Τάκη τον Λουγκανίδη, ήταν περίπτωση σαν τον Μπέκενμπάουερ. Εξάρι ήταν. Που Μπέκενμπάουερ γύρισε στο τρίτο παγκόσμιο. Και ο Παπαθοδόπουλος είναι υπόθεση της, αν το θέλει. Εξάρι. Αμυντικό χαφ και δεξί μπακ. Άνετα. Και αριστερό μπακ έχει παίξει. Ποιος? Ανάποδο πόδι, Παπαθοδόπουλος. Μα ίσα ο Παπαθοδόπουλος μου είναι πολύ συμπαθής. Αλλά όταν ο νούμερο 9 της Ρεάλ μου βγάζει 2 γκολ, δεν θεωρώ το κέντρο της άμυνας ότι ήταν καλό. Ο Μπενζεμά είχε πάρτι. Εντάξει. Μην εξετάζεις. Το καλύτερο νιάρι του κόσμου όμως είναι ο Μπενζεμά. Και μονομερός και καταβούληση. Το καλύτερο νιάρι. Όταν ο νούμερο 9 κάνει 2 γκολ και κάνει πάρτι με τα δυο τα σέντερ μπακ. Με τη Ρεάλ παίζει όμως. Λέω, δεν με ενδιαφέρει. Όταν ο νούμερο 9 κάνει 2 γκολ και έχει πάρτι σε όλο το παιχνίδι, δεν θα μου πει στο κέντρο της άμυνας ότι διακρίνει. Εκεί που το μάτς έκαιγε με την Μπάγκερ πριν 2 εβδομάδες, 0 η Μπάγκερ. Χωρίς ευκαιρία στον Ντόρτμουντ. Ποιο? Εκεί που έκαιγε το πραγματικά το μάτς, πριν 2 εβδομάδες, στο Βεστφάλεν με την Μπάγκερ, ο Λεβαντόφσκι δεν ακούμπησε. Δηλαδή ο Λεβαντόφσκι δεν είναι καλό εννιάρι.
Βεβαίως είναι καλονιά. Έτυχε. Κακός ο Παπασταθόπουλος. Κακή μέρα του Λεβαντόφσκι, μάλλον. Βεβαίως είναι. Κοίταξε να δεις, σου έχω πει ότι τον Παπασταθόπουλο το θεωρώ πολύ καλό παίκτη. Αλλά πες τον Κωστή, ναι. Δεν ξέρω αν Κωστή ο πατέρας σου μίλησε καμιά φορά για τον Τάκη του Λουκανίδη. Μα ήταν συμπαίκτες. Όχι, okay, δεν ξέρω αν σου έχει πει τη γνώμη του ποτέ. Μου έχει πει ότι ήταν ένα πολύ δυνατό παιδί, με μεγάλο ταλέντο, ηγέτης. Έπαιζε σε 11 θέσεις. Ναι. Εάν αυτός ο άνθρωπος ήταν αθλητής, μου είπε ο πατέρας μου, εκείνη την εποχή θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ακριβώς. Αλλά ο Λουκανίδης ήταν ένας άνθρωπος μποέμ. Ναι. Έπινε ουίσκι μεγάλα στο ξενοδοχείο και να φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος μποέμ. Δεν καταλάβαινε από πολλές φυσικές δυνάμεις από άλλες τη μάνα εποχές, του. Ναι. Άλλες εποχές. Αν αυτός λέει, ο πατέρας μου είχε πει, εάν γεννιόταν στην Αγγλία θα έπαιζε στη United και γυμναζόταν έτσι. Αν γεννιόταν στη Γερμανία θα έπαιζε στην Bayern. Αν γεννιόταν στην Ιταλία θα έπαιζε στη Juventus. Έτσι μου είπε ο πατέρας μου. Επειδή κοίταξε, επειδή... Το θαύμαζε το Λουκανίδη ο πατέρας μου σαν συμπαίκτες. Μπράβο. Εγώ θα σου πω κάτι πως είσαι. Επειδή... Και τσαμπουκάς και στη φασαρία και δεν κόλωνε και σε όλα μέσα. Ναι. Όταν κατέβαινε για κεφαλιά στα κόρνερο το δηματοφύλακας και δύο σέντερ μπακ τους κολούσε μέσα. Βέβαια να πούμε ότι το γεγονός ότι κάποιοι μεγάλα ταλέντα παίκτες δεν ήταν καθόλου καλοί αθλητές, αυτό επηρέασε την καριέρα τους, γιατρέ, έτσι. Βεβαίως. Είναι επηρέαση. Δηλαδή αν ο Λουκανίδης γεννιόταν αθλητής με το χυμό του, με τις βιταμίνες του, με τα βάρη του, με τους προπονητές και τα λοιπά, θα είχαμε μια άλλη ιστορία. Δυστυχώς όμως γεννήθηκε σε μια ποδοσφαιρικά επανάπτυκτη χώρα με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εκείνο το διάστημα. Ναι. Κωστή, θα σου πω κάτι. Εμείς εδώ τα τιμήσαμε και εγώ είχα επί ένα δύο συνομιλία μαζί του. Μου είπε το εξής. Όταν έφυγα από τη Δόξα Δράμας και τιμωρήθηκα, λέει, ένα ή δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Όταν έφυγα από τη Δόξα Δράμας και τιμωρήθηκα, μου είπαν, έχεις δύο επιλογές. Ή στην Κύπρο να πας να παίξεις, ή στη Μίλαν. Εγώ προτίμησα την Κύπρο γιατί μιλούσα ελληνικά και ποντιακά. Για να μπορέσω να συνοηθώ. Όχι, εάν πήγαινα αυτό, στην Μίλαν. Γιατί στη Μίλαν δεν θα μπορούσα να πάει στα μπουζούκια. Εάν πήγαινα στη Μίλαν, πιστεύω θα με κρατούσε η Μίλαν και θα χάλει καριέρα. Δεν θα γύριζα στην Ελλάδα. Βέβαια. Αυτό μου είπε ο ίδιος. Έπρεπε να μπει όμως σε άλλα πλαίσια. Αναγκαστικά θα έμπαινε. Γιατί θα έμπαινε στο προπονητικό κάμπ της Μίλαν. Αυτό δεν το θέλω, Λουκανίδης. Όχι το. Όχι, είχα πρόβλημα με τη γλώσσα, λέει. Ποια γλώσσα, ρε. Όχι, αυτό μου είπε. Εντάξει. Όπως και ο Παρίδης, ο συγχωρεμένος, άμα ήταν αθλητής, θα είχε κάνει άλλη καριέρα. Δηλαδή κάποιοι παίκτες, αν ήταν αθληταράδες, θα φεύγαν στο εξωτερικό, ακόμα και στη δύσκολη εποχή εκείνη. Που έφυγαν, θυμάμαι καλά, ο Σιδέρης, τότε. Ποιος είχε φύγει. Σε ένα Αντβέρπ. Στο Βέλγιο, στην Αντβέρπ. Ναι. Εγώ σου λέω ότι σου έχω ξαναπεί, μου λες για τον Παρίδη. Μεγαλύτερα ξέραμε ο ΠΑΟΚ και Θεσσαλονίκη από τον Λέανδρο του Σιμεωνίδη δεν έχει βγάλει. Ο Λουκανίδης είχε και αυτό που λέμε το ηγετικό. Βεβαίως. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι εκείνο το 1-0 το αλυσμόνητο του Άρη στον ημιτελικό με 30.000 Ολυμπιακούς παρέκαμψε εντολές προπονητή και έφερε σε μια με 4 στόπερ τον Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ναι. Και πήρε ουσιαστικά αυτός. Μπήκε μπροστά ηγέτης. Λέει, Τάκη Χαφ, εγώ στόπερ λίμπερο, ο Ναλμπάντης εκεί ο Πάλας, ο Νίκος. Και αυτοί βομβαρδίζανε. Βομβαρδίζανε. Ο Μαδάρο Ολυμπιακός. Το ξέρω. Αγανιάν, Σιδέριδες, ναι, μέσα. Ναι, ναι, ναι. Γιούτσος, και λοιπόν, Μποτίνος. Φλακώσαν και στο ξύλο στο Καραϊσκάκι. Και θα σου πω και το εξής. Τον Αγανιάν, τον Πράγος, πώς το λέγανε ένα αφορά. Κωστή. Τιμωρήσαν τον Λουκανίδη. Τέλος πάντων. Όσον αφορά τον Βαρέλα, εγώ τον θεωρώ δυσφημιστή του αθλήματος. Δυσφημιστή του. Καλά, εσύ το τραβάς πιο πέρα. Όχι, όχι. Το εννοώ. Το εννοώ.
Μ' ακούς? Του δώσε ο Θεός προσόντα ο κατασκευαστής και μόνο προσόντα. Σοβαρή μας τώρα, σοβαρή να είμαστε τώρα. Παιδί, όταν μου λέει όγκο. Δίνω να σου πω κάτι. Ας πάει να κάνει αρσιβαρό να πει όγκο. Δυο μεταγραφές κάναν στον ΠΑΟΚ, τον Όλσεν και τον Βαρέλα, που σημαίνει αυτοί που κάναν τις μεταγραφές ή πονηροί είναι ή άμπαλοι. Εγώ θα πω ότι είναι άμπαλοι. Εγώ θεωρώ τον αδικήσαν τον. Εμένα με δώσει μια ομάδα λεφτά και διερμηνέα να φέρω παίκτες, τον Όλσεν και τον Βαρέλα. Με 300 χιλιάρικα δεν του έβαλε. Καλά, αυτό ο Μπρίκιτ τώρα είναι καλύτερο δηλαδή ξέρεις, από τον Όλσεν. Ούτε τον Μπρίκιτ θα έφερε ένα τερματοφύλακα. Μα το για όνομα. Ξέρεις γιατί. Γιατί μπορεί να κέρδιζα κάποια χρήματα, αλλά την καζούρα που θα έτρωγα από του οικείου μου δεν θα πληρωνόταν με τίποτα, φίλε. Δηλαδή, θα φτάσω εμένα τώρα να πάω να φέρω τον Μπρίκιτ, τον Βαρέλα και τον Όλσεν στον ΠΑΟΚ και να βγω στην Τούμπα να πιω καφέ, α πούμε, στο Αιθαράπητο Πάρκο. Είσαι όχι, ρε φίλε, δεν το έκανα. Όχι, δεν είσαι, το έκανα. Είσαι άδικος με τον Όλσεν γιατί είναι το νούμερο ένα της εθνικής Σουηδίας. Ο βασικός θερματοφύλακας και ο βασικός θερματοφύλακας της πρωταθλήτριας Δανίας. Βρε ο Θεός να κατέβει κάτω να με δώσει ένα εκατομμύριο, δεν τον φέρνω στον ΠΑΟΚ αυτόν. Γιατί τον. Τώρα δεν τον φέρνω. Ολόκληρη η Σουηδία να μην έχει άλλο θερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ με ένα λαό τέτοιο. Με τσακπινογαργαλιάριδες παοξίδες. Με καρνίβαλους. Ιταλό θα φέρω. Ένα μέτριο Ιταλό, ο οποίος στον ΠΑΟΚ θα είναι καλός. Βορειοευρωπαίο τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ δεν θα έφερνα κρυόκολο. Άντε να στο πω δηλαδή και. Πώς να στο πω δηλαδή, και κοινωνιολογικό στο θέμα. Δεν το φέρνω το ψυχρό τον άντρα. Ένα λιταρά, έναν τσαχπίν, ένα εκτιναξάκια. Ένα τσαχπίν, ένα τσαμπουκά. Τον κρύο τον άντρα εκεί πέρα. Σαν το φέρτη να πούμε ένα κρύο πράγμα. Διάλειμμα. Πιο κρύο θερματοφύλακα από τον Χριστίδη δεν υπήρχε. Κρύο αίμα. Κρύο αίμα. Κρύο αίμα. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι θερματοφύλακες. Άλλο κρύο και άλλο κρύο αίμα. Ναι, κρύο αίμα, παγωμένο αίμα. Θα μπορούσε να γίνει ιατροδικαστής. Κόβει τα πτώματα. Κρύο αίμα. Κρύο αίμα. Και θα σου πω και κάτι άλλο να ξέρεις. Πες το. Ότι σαν χαρακτήρας. Πιο παλιόπαιδο από τον Οικονομόπουλο δεν υπήρχε. Δεν το ξέρω, πάμε διάλειμμα. Στο λέω εγώ. Δεν το ξέρω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Πεπερώνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς, deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Ένα παιχνίδι, 7 φίλοι, πολλά μυστικά. Τέλειοι ξένοι. Θοδωρής Αθερίδης. Σμαράγδα Καρύρη. Άλκης Κούρκουλος. Μαρίανα Φπλιώτου. Μάκης Παπαδημητρίου. Γιάννος Περλέγκας. Και Ευαγγελία Σιριοπούλου. Σας προσκαλούν σε ένα όχι και τόσο μυστικό δείπνο. Για λέγε. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Τέλειοι ξένοι. Η νέα ταινία του Θοδωρή Αθερίδη. 15 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την Οντεόν. Απολαύστε την ταινία στο Οντεόν Πλατεία. Κάθε Κυριακή το Μετρόπολης 95,5 κάνει ντου στα γήπεδα, στα αποδυτήρια, στο παρασκήνιο. Ζωντανές περιγραφές αγώνων. Δηλώσεις πρωταγωνιστών. Νομίζω ότι είδε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Η ροή στο στοίχημα. Τώρα πετυχαίνει κόλλη Καρλάιλ. Το πανόραμα της αγωνιστικής σε όλα τα αθλήματα. Τελικό αποτέλεσμα 77-68. Και κληρώσεις με πλούσια δώρα. Ντου στα γήπεδα κάθε Κυριακή ζωντανά για περισσότερες από 4 ώρες. Καλό το
σερβίς, δύσκολη υποδοχή από τον Κοκκινάκη, προύσανες με πιο με τον Χριστοφιδέλο. Με τον Γιώργο Μπούζο, τον Βασίλη Βλαχόπουλο, τον Γιώργο Πετρίδη, τον Μιχάλη Βραζιλιάνο και τον Γιώργο Τεριακή. Στο Μετρόπολης 95,5 τις Κυριακές κάνουμε ντου παντού. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Καλά μας τα επιστράψαμε που λέγει ο Κανελάκης. Ρε μαλάτο, για πείτε μας παρακαλώ. Έχει το δικό του μαλάτο ο Κανελάκης, ενώ εγώ έχω το δικό μου μαλάτο. Εντάξει. Γοητευτικός και ο ένας, γοητευτικός και ο άλλος. Σωστό. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε γραμμές γιατρό. Πάμε γραμμές και θα μου πεις και για τα Χριστούγεννα δύο πράγματα όταν θα φύγουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι μας μιλάγες, ρε Κώστα, τι μας έκανες βραδιάτικα να πούμε. Μας μιλάς τώρα για τον Τσίπρα να πούμε, ανακατευτήκαμε το στομάχι μας. Είναι και ο γιατρός να μου τα λέει έτσι λάγνα να πούμε. Λάγνα. Τι έφαγες και ανακατεύτηκες. Για γαναγκομενάκι να πούμε. Βραδιάτικα μας μιλάς για τον Τσίπρα ρε. Κοντέψαμε να σπάσουμε το ραδιόφωνο. Τι μας λες τώρα. Τσίπρας άκου τώρα. Στάσου όμως. Λέει ο γιατρός δεν διαμαρτύρεται κανένας. Γι' αυτό λέει θα περάσει τέταρτο μνημόνιο. Γιατί ψέματα είπε καλέ ο γιατρός. Τι να διαμαρτυρηθεί τώρα τελείωσε. Τελείωσε το σκηνικό. Τι να διαμαρτυρηθεί, ναι. Τώρα διαμαρτυρηθεί. Άσε ρε τώρα. Άσε. Τώρα για το Βαρέλα που λέμε. Ναι. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Α, μπράβο. Ακατοίκητο. 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 Πιο επικίνδυνος είναι ο Ίβιτς που τον βάζει. Καλά, ο Ίβιτς, άλλο στενό μυαλός αυτός. Κοντόμυαλος. Ναι. Τελείωσε. Μετά ο Διαβέλας μας τρύψε, αυτός μας τρυπάει κανονικά. Τέλος πάντων. Mm. Ο άλλος τώρα που πήρε και τον βλέπει καλό τον Βαρέλα προς την αντιπάθεια που έχουν για τον Τζαβέλα και εσύ να πας στο Περ καλύτερο θα σε βλέπουν. Έτσι. Ναι. Βέβαια. Τώρα τι να πει, διώξαμε τον Τζαβέλα, η χαρά μας αυτή ήταν. Μία να πληρώσουμε τα χρέη και μία να φύγει ο Τζαβέλας. Από εκεί και πέρα ο Βαρέλας είναι ωραίος. Αυτά είναι. Άστο να βλέπει ότι ο Βαρέλας είναι ωραίος. Και θα πάμε μπροστά. Έφαγε το Χατζησαΐα να πούμε για να μου έρθει το Βαρέλι. Άντε ρε, και περιμένουμε να πάμε μπροστά. Άντε καληνύχτα. Άντε γεια. Τι άντρα μου δάμε. Τον τρέλανες. Το Βαρέλα με το λάγνο ύφος σου με τον. Δεν είπες τίποτα ψέματα. Είπες μια χοντρή αλήθεια. Και ήταν πολύ αλήθινο αυτό που είπες. Ο Τσίπρας έχει αυτό το λάγνο του κόκκινου και μαγεύει τον κόσμο. Είναι συμπαθής καλό. Και, ναι, μάλιστα. Καλημέρα. Ακούμε. Μ' ακούτε? Πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα. Ναι. Έλα ρε φίλε, καλημέρα σε είπαμε. Καλημέρα. Μέρα μιλάμε έτσι. Πόντιος είσαι ρε φίλε. Όχι, ο ξάδερφος του Βαρέλα. Έλα. Ή ο ξάδερφος του Βαρέλα είσαι. Πασαργάκι είσαι. Έλα φίλε. Σήμερα έμαθα τι ομάδα είσαι. Αλλά δεν θα το πω γιατί και εσύ δεν το λες. Πες ρε φίλε ό,τι θες. Δεν ντροπή. Ό,τι έμαθες έμαθες. Πού το έμαθες δηλαδή. Το έμαθα. Αλλά δεν θα το πω γιατί εσύ το κρατάς και καλά κάνεις ρε παιδί μου. Ναι, από έχω τέτοια αγάπη που είναι κρυφή. Είναι κρυφός έρωτας να πούμε. Είναι συμμαθητής σου αυτός, κτηνίατρος, όχι όπως ο γιατρός. Και μάλιστα είπε πολύ καλό παιδί, αφυρόστομος, έξυπνος και τρελός με την ομάδα σου, αλλά δεν θα το πω. Το είπα αυτό κτηνίατρος. Είναι καλά συμμαθητή κτηνίατρο εγώ. Για θυμίσου. Τέλος πάντων, ας αφήσω αυτό. Γιατρούς συμμαθητές είχα, ναι. Κτηνίατρο δεν είχα, όχι. Κτηνίατρος είναι. Τώρα. Είναι κτηνίατρος. Τώρα είναι κτηνίατρος. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε για το Βαρέλα. Πάμε για το Βαρέλα. Λοιπόν, φωνώ
άκουσα περισσότερα τα ποδοσφαιρικά μαζί σου, ξέρεις πολύ μπάλα, αλλά και είσαι πολύ ακραίος, είσαι υπερβολικός. Συμφωνώ με το φίλο πριν για τον Βαρέλα που είπε, ναι, ότι ο Βαρέλας είναι γρήγορος παίχτης και έχει και γρήγορο μυαλό, έχει φοβερές τοποθετήσεις. Επίσης, εσείς, ο Βαρέλας, χαλασμένο ουίσκι πίνετε, ρε χαμότο. Πού το είδατε ότι είναι γρήγορος? Ο ένας παίχτης είναι γρήγορος, όχι μόνο όταν τρέχει γρήγορα, όταν παίρνει τη θέση που πρέπει την ώρα που πρέπει. Τα είδα, 7 πέναλτι έκανε. Τόσο γρήγορος είναι. Άλλο τα πέναλτι. Θα πάμε στα ελαττώματά του. Άλλο τον πέναλτι. Το πέναλτι δεν αποδεικνύεται ότι είναι γρήγορος. Είναι στη θέση που πρέπει την ώρα που πρέπει. Ξέρει να παίρνει θέση. Να δούμε τι δεν έχει. Επίσης ξέρει μπάλα. Και καλό κοντρόλ έχει. Βέβαια, η πρώτη πάσα είναι λάθος πάντα. Σε κοινή αιστεία το έχασε. Okay. Τι μπάλα είσαι. Βουλωμένο γράμμα για μας. Και θα το δείτε. Γιατί τα χάνει. Δεν είναι καθόλου ηγετικός. Έχει φοβερό τρακ. Και δεν έχει καθόλου προσωπικότητα. Ούτε ψυχίατρος να έρθει. Οπότε ερχόμενος σε μια ομάδα. Έρχεται σε μια ομάδα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προσωπικότητες μέσα, φιλάθλους που να θέλουν πολλά κτλ. Θα χάνει το παιδί και κάνει ό,τι κάνει, φοβερός λαθέας. Ποιες είναι οι προσωπικότητες στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, να τις γνωρίσουμε και εμείς. Ε? Μια προσωπικότητα που παίζει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Όλες οι προσωπικότητες, γιατρούλη μου, οι οποίες παίζει στον ΠΑΟΚ, είναι 10 φορές πολύ υψηλότερες από αυτές που ήταν στη ΑΟΑ. Συγκρινόμενε τα μεγέθη, έτσι. Δηλαδή και μέγεθος λαού και μέγεθος απαιτήσεων και προσωπικότητες. Ποιους συμπαίκτες έχει που ας πούμε τρακάρεται ο Βαρέλα που παίζει δίπλα? Παίζει, ξέρω εγώ, με τον Έστα, ξέρω εγώ, συμπαίχτης, τι κάνει. Απάντησα, γιατρέ, σου απάντησα και δεν άκουσες. Τηρουμένων αναλογιών μεταξύ Στεάουα και ΠΑΟΚ, του φαίνονται πολύ ψηλότερες προσωπικότητες από αυτές που είχε. Εκεί που είχε μάθει έναν ο πρώτος, μόλις βρέθηκε ένα σκαλοπάτι κάτω, τότε τάχασε. Δεν έχει προσωπικότητα, δεν είναι ηγέτης. Επίσης, ραπ για τον Κάνιας. Ναι. Επειδή είπε για τον Κάνια δεν είναι καλό, δεν είναι καλό και είχε δίκιο ότι δεν έπαιζε ένα διάστημα, επιτέλου πρέπει και εσύ να δει ότι έπρεπε να παίζει μπάλα. Και παίζει και πολύ καλή μπάλα. Έκανε τελείωμα σήμερα εκεί στο χώρο του άξονα. Και φίλε, ο Κάνια είναι σαν και αυτού του κουρασμένου που ξυπνάνε κουρασμένοι. Έχει δηλαδή έχει το στυλ του κουρασμένου. Δηλαδή περπατάει και με ανοιχτό το στόμα, δηλαδή βογκάει. Τι ένα πράγμα τέτοιο. Όταν το βλέπει σταματημένο με ανοιχτό το στόμα να βογκάει, στο γήπεδο εγώ άλλα πράγματα. Βογκάει, ρε φίλε. Με ανοιχτό το στόμα παίρνει αναπνοές. Δεν ξέρω αν έχει κανένα πρόβλημα στο ρηνικό διάφραγμα ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Είναι μόνιμα κουρασμένο. Τον παρατηρώ όταν παίζει μπάλα. Ναι. Μετά από σπριντ, μετά από τριαντάρι σπριντ τον έχει δει τον Κανία. Πολύ ωραία παλιά, αλλά τον παρακαλώ πολύ μην προσπαθεί να βάλει το πρώτο του γκολ στον ΠΑΟΚ όταν δεν έχει βάλει κανένα γκολ ποτέ στη ζωή του στα 29 του χρόνια. Επίσης, τον Κανία θα τον προσέξει, μην τον τραβεί κάπου να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, αξιοποιήσει μπάλα ο Κανία. Μην τραβηκούμε. Επίσης, όσο για αυτό που ο γιατρός για τον Τσίπρα, συμφωνώ απολύτως. Ότι πράγματι σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν σήμερα επιπλέει δυστυχώς ένας φελός ακόμα, ο οποίος όμως είναι ο πιο όμορφος από τους υπόλοιπους. Καληνύχτα κύριε. Καληνύχτα. Ο γιατρός. Ναι, τι είπατε για τον Τσίπρα? Την μεγάλη αλήθεια. Ο πιο συμπαθητικός πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει πιο συμπαθητικός πρωθυπουργός. Εγώ τουλάχιστον εν ζωή. Ποιο είναι, άμα σου πούνε, ο πιο συμπαθητικός πρωθυπουργός πέρασε στην Ελλάδα? Ο Τσίπρας θα πω. Θα μου πούνε, ήταν ο Ανδρέας. Ναι, ο Ανδρέας διόριζε, πλήρωνε, διπλασίαζε μισθούς. Έτσι γίνομαι και εγώ αγαπητός. Ο άλλος έγινε αγαπητός χωρίς να δώσει τίποτα. Εκείνη είναι η μαγιά. Καλημέρα κύριε, ναι. Έλα να το που λέει. Καλώς τώρα. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι παλεύουμε, εσείς τι κάνετε? Μια χαρά, ρωτήσω. Θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις και θέλω να περιαυτολογώ. Να μην περιαυτολογείς, ναι. Το Τιάνθο μας το βάλει να παίξουμε φέτος ή όχι? Θες το Τιάν, φίλε? Ναι, φίλε μου. Δεν το δίνεις δανεικό στην Καλαμαριά? Παίχτης φέτος που αναγνωρίστηκε από τη Γιουβέντους, θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ λίγο. Ο Τιάν. Ως 9, ως τι να παίξει, ως δεκάρι, τι να κάνει. Σε τι θέση να παίξει? Φουνταριστός μπροστά, τίποτα. Σέντερφορ να παίξει, λέει. Ναι, ναι. Βαρύ κορμί και άγκυρα. Μιας και που είναι ο Κουλούρης με τον Κλάους. Deformé. Deformé. Σου λέει ο άλλος είναι να πούμε θλασσάκιας. Τι να κάνω, ποιο να βάλω εκεί. Να ναι. Πάρει μια προσπάθεια, αξίζει ή όχι? Δεν τον έχουμε δει σε ροή παιχνιδιών. Ένα μάτς θυμάμαι έπαιξε
center for, δεν θυμάμαι ένα ευρωπαϊκό. Με τρίκαλα έπαιξε. Ναι, με τα τρίκαλα δεν το είδα το μας, δεν το παρακολούθησα. Μας το οποίο ήταν 0-0. Εντάξει. Προορισμένο για 0-0, πώς να το κρίνεις. Πρέπει να πάρει προσπάθειες όμως, πρέπει να πάρει και αυτές προσπάθειες. Τι να πω. Με τον Πλατανιά ποιο να κατεβάσουμε βασικό φόρ που θέλουμε γκολ σίγουρα. Με τον Πλατανιά ποιο θα κατεβάσεις. Δεν υπάρχει κανένας να κατεβάσει. Κανένας. Με τι θα παίξει, πώς θα σκέφτει το Ίβιτς. Είναι τρομερό αυτό που λέει ο φίλος που ακροατής, να έχεις δύο εξτρέμ σε δαιμονιώδη κατάσταση, πολύ μεγάλα κέφια, σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να το δεκάρι σου και το εννιάρι σου να είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με ένα εννιάρι και με ένα δεκάρι μέτρους προς καλούς θα είχε κάνει και θέαμα, θα είχε κάνει και γκολ, θα είχε κάνει και περισσότερες φάσεις, αυτή μια τετράδα δηλαδή, τι να πω. Εγώ φίλε σε αυτή την τετράδα, δεκάρι, οκταροδέκαρο και σε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας θα φτιάχνα τον Χαρίση από τους υπάρχοντες. Από τους υπάρχοντες. Ναι. Αλλά και ο Χαρίσης είναι άτυχος γιατί είναι σε στρατιωτική θητεία από ό,τι έχω μάθει και τα λοιπά. Και ή θα βάζα το Μιστακίδη εκεί που είναι ο Πέλκας σήμερα. Στον άξονα. Μπροστά από τα δυο αμυντικά χαφ. Τρία μάτς, τέσσερα μάτς. Τρία μάτς, δύο 45 λεπτά ένα ολόκληρο. Δεν βγαίνει αυτό το δεκάρι, δεν βγαίνει. Ο Πέλκας είναι δεύτερο center for. Δεκάρι δεν είναι. Ο Σάκοφ είναι πιο αργός από το θάνατο. Ο Μπίζεσβαρ πλάκωσε τους γύρους εδώ πέρα και τα σάντουιτς, τα μπαμπάτσικα και τα αυτά. Έχει γίνει χειρότερος από ό,τι ήρθε. Είναι μια τραγωδία η κατάσταση. Αυτός ο Μπίζεσβαρ πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Τζάμπα λεφτά παίρνει. Ποιος? Ο Μπίζεσβαρ. Τι να πω ρε φίλε, έχεις δίκιο. Για σούμο είναι, για σούμο είναι ο Μπίζεσβαρ. Να σε καλά, για καλά. Δίκιο έχει. Δίκιο έχεις φίλε, τι να σου κάνω εγώ. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα ρε φίλε, με τη φωνή την ωραία. Μη σε παραξενεύει που μίλησε ο κτηνίατρος για σένα, έτσι κι αλλιώς η κτηνίατρος είπε εδώ ψυχολόγος θα μιλούσε. Καταρχάς καλημέρα και στον κύριο Χελιτήριο και στον γιατρό. Καλώς τους παλεμάχους της Κερκίδας. Λοιπόν, επειδή είσαι πολύ άσχολος, σου διαφεύγει κάτι, να σε ενημερώσω λίγο. Σε 10 αγώνες Champions League, ο Όλσεν έφαγε 2 γκολ όλα και όλα. Ναι. Και γιατί το δώσατε τότε? Μισό λεπτάκι, θα σου ενημερώσω πρώτα. Ναι. Και σε 17 αγώνες πρωταθλήματος στη Δανία έχει φάει 6. Μάλιστα. Γιατί το δώσατε τότε? Σε 10 αγώνες Champions League έφαγε 2. Γιατί ναι. Το δώσαμε? Ναι. Ρώτα αυτούς, εμένα τι με ρωτάς. Έπρεπε να μείνει δηλαδή. Άρα το περιβάλλον του ΠΑΟΚ κάτι έχει. Ναι. Το ότι φέρατε χειρότερο αυτό είναι αλήθεια. Το πρίκι. Ούτε αυτό το ξέρω αν είναι χειρότερος ή καλύτερος. Εντάξει. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν κάνουμε ένα λάθος, δεν μπορούμε να επιμένουμε σε αυτό και να κάνουμε άλλα 4 πάνω στο ίδιο λάθος. Συγκεκριμένα παιδί, δηλαδή τι εννοείς? Ρε παιδί μου, είπες ότι ο Όλσεν δεν κάνει. Εσύ τον είδες να κάνει? Ναι. Ναι. Γιατί στο μάτς εδώ με την Dortmund έδειξε αυτά που έχει να δώσει. Στο έχω ξαναπεί, ξαναδέ στο μάτς ΠΑΟΚ Dortmund στην Τούμπα για να καταλάβεις τι τερματοφύλακα. Φίλε, εγώ ένα μάτς στο τερματοφύλακα που η άμυνά μου είναι στα 30 μέτρα επί 90 λεπτά, δεν θα τον κρίνω. Τα 30 και τα 40 και μάθε τα λίγο μπάλα, 60 χρονών θα πάει σε 5 χρόνια. Δεν θα κρίνω εγώ τον τερματοφύλακα όπου έχει ένα 3 στόπερ, 2 πλάγια μπακ. Τρία αμυντικά χαφ και δύο φορ. Στα 30 μέτρα επί 90 λεπτά να κρίνω τον τερματοφύλακα. Με συγχωρείς πολύ, δεν τον κρίνω σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Παρακαλώ. Δεν θέλω να μάθω αλλημπάλα. Να μάθεις γιατί. Εγώ πάντα μαθαίνω. Κάθε μέρα μαθαίνω, ρωτάω. Πώς είναι δυνατόν ένας άτσαλος, ένας άμπαλος σε 10 μάτς Champions League να έχει φάει μόνο 2 γκολ και σε πρωτάθλημα σε 18 αγωνιστικές να έχει φάει μόνο 6. Εμένα ρωτάς. Εσένα ρωτάω, εσύ είπες ότι είναι άμπαλος και άτσαλος. Εσύ τι είδες εδώ που έπαιξε? Εγώ σου είπα, είδα. Δηλαδή στο Καφτατζόγλιο, αν τα έτρωγε ο Γλύκος εκείνα τα γκολ, τι θα έλεγες? Στο Καφτατζόγλιο ξανά. Ναι, στο Καφτατζόγλιο. Εκτός κι αν ήταν το μάτς. Στο Καφτατζόγλιο ξανά δες τα γκολ. Τι να δω τα γκολ, ρε. Όχι, δες τα γκολ. Τι goal, να τα θυμάμαι τα γκολ ένα-ένα. Γιατί εχθές όταν πήρε ο πρώτος ξάδερφος και κουμπάρος και ανιψιός και ιός του Τζαβέλα, τον εκθίασες. Έχεις δίκιο λες. Εχθές δεν πήρε αυτός που ήταν πρώτος ξάδερφος και κουμπάρος του Τζαβέλα.
και είναι ο μόνος που παίζει δύο. Εσύ ξύπνησες μετά δύο χρόνια να κατηγορείς τον Τζαβέλα, βρε. Σε μένα δεν θα λες τέτοια πράγματα. Ναι, καλά. Μετά δύο χρόνια ξύπνησες, είχες φραπέ θεσσαλονικιώτικο και είδες ότι ο Τζαβέλας είναι παλιωτόμαρο. Από τον Άγγελο ακόμα, σταμάτα για τον Τζαβέλα. Ποιον Άγγελο. Από την εποχή που είχε την τρίχα κάγκελο, που το βγάλατε τρελό και κάνετε τον Τζαβέλα νούμερο ένα, τον κάνετε συμβόλαιο και μετά το βγάλατε τσογλάνι. Πανέξυπνοι είστε εσείς οι παοξίδες, ρε. Σε ποιο πανεπιστήμιο τα βγάλατε αυτά, ρε, τα έργα. Και μην πάρεις πως δεν ξέρεις τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μην πάρεις πως δεν ξέρεις και μην μιλάς επάνω. Πανέξυπνοι είστε εσείς οι παοξίδες. Αυτά που έχεις να πεις, τα λες κάθε μέρα. Ναι. Θα αφήνεις και αυτούς που έχουν άλλη άποψη από σένα να μιλάνε. Για τον Τζαβέλα θα έχω πει όπως είναι και οι υπόλοιποι μέσα. Ναι. Και ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Αλλά... Ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Δεν μου λες. Ξέρεις να έχω λεφτά να πληρώσω τις μηνύσεις. Ψάχνεις για κανένα κουρόιδο. Τι παλικάρι είσαι για. Ρε ψάχνεις κανένα κουρόιδο. Και... Εσύ γιατί δεν μιλάς που τους ξέρεις ρε όμορφε. Έλα ρε δεν μιλάω εγώ καημένος. Ρε, εσύ γιατί δεν τίποτα μιλάς, δεν λέω εγώ καημένος. Εγώ μηνύσεις δεν έφαγα ας πούμε ναι. Δεν με νοιάζει τι έφαγες, δεν θέλω να φάω εγώ. Τότε τι το στραβώνεις στο στόμα. Δεν στραβώνει το στόμα. Άμα στραβώνεις το στόμα, να εξτομίζεις αυτά που... Τι, το στραβώνεις μόνο για μόστρα το στόμα να πούμε. Εσύ μα να κάνεις να ανεβάσω το τόνο της φωνής. Αυτό, εντάξει. Όμορφα λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή δουλειά να έχεις. Επόμενη γραμμή. Ωραίος. Ωραίος. Ζερόνιμος. Βέβαια. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κ. Ζαραπτόπουλος, ο μπαμπάς του εκτρεματικό έχει στο ΜΑΟΚ. Ξαναπέστε ρε φίλε, δεν σε ακούω. Ίσιοσέ το στόμα λίγο, έλα. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά είμαι. Μπράβο, να σε κάνω. Έλα ρε Νίκο, δεν σε κατάλαβα ρε, έλα. Τώρα σε κατάλαβα γιατί σε άκουσα με αλλιώτικο αυτό, ναι. Έλα, πάμε. Πάμε, τι να πάμε. Το παιχνίδι που έγινε εδώ πέρα. Ο Άφρικα τον Βέρντι, η τριά του είχε το μέλλον τύπου αυτός ο μαύρος του Σεντεμπάκ του ΠΑΟ που... Ένα μην πάρει και ο ΠΑΟ και ένα σφύριγμα μεγάλο, μα μόνο Ολυμπιακός θα τα παίρνει. Όχι έτσι, δεν είναι το πράγμα. Είδες όμως αν ευνοούνται οι παοξίδες, δεν μιλάνε για την αδικία του άλλου. Μ' αρέσετε, είσαι γουστάρο να πούμε, ναι. Φίλε μου, δεν είναι το πράγμα έτσι. Άμα το ψάχνεις στο βάθος του πηγαδιού, θα βρεις πολύ πράγμα. Έλα. Έτσι, γιατί το παιχνίδι αυτό που το διόρισε η FIFA και η UEFA, αυτή την τριάδα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι διαιτητές βγήκανε όχι στη FIFA, όχι στην UEFA, η έδρα, κάπου αλλού βγήκε η κολυμπήθρα των διαιτητών. Έλα, αλλού, ε! Βέβαια. Και αυτή η τριάδα, νομίζω αν κάνω λάθος, επηρεάζεται από έναν κύριο. Κύριο? Έναν κύριο, όνομα και μη χωριό. Πώς το λένε το μικρό του? Κοκαλιάρη. Έλα. Τι έλα, δεν είναι έτσι. Έλα. Και δεν είναι έτσι, ρωτάω εγώ εσένα. Είναι, τι, εσύ, τι. Ρωτάω, θα μπορεί να μου πατήσει, δεν είναι έτσι, κύριε Κότσο. Έτσι, τι. Μπράβο. Όταν είναι πρωτού να γίνει η κλήρωση για την τόνο, έκανε μια βόλτα ο κύριος Θοδωρίδης με τον πρόεδρο που παθάει τον πρόεδρο της FIFA, η UEFA, προς τα μέρη της Αθήνας, σε ένα εξωτικό σπίτι που ήταν όλη μια ωραία κομπανία, την οποία αυτή η κομπανία ήταν πες, κάτι πολιτικοποιημένοι παράγοντες. Ναι. Δεν γνωρίζετε γιατί έγινε το παιχνίδι έτσι. Για πες. Το παιχνίδι έγινε έτσι. Ο διαιτητές είχε αναγκαστεί με ένα μάνατζερ. Μάνατζερ. Ναι. Αυτός ο μάνατζερ γνωρίζουν πολύ καλά. Διακινεί όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αχα. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι για τα ψέματα. Γιατί ο ποιος ο κύριος, αυτός ο κύριος Μάκης Γκαγκάτης, το παιδί του Βασίλη Γκαγκάτη, το ξενοδοχείο που έμεινε έξω από την πόλη γιατί πήγε κάτι αφοδέσμες. Βοηθάει ρε ο Μπίλη, άστο να βοηθάει. Ναι, με καινού ευλογίες όμως βοηθάει, μπορεί να μου πείτε.
Βοηθάει γιατί είναι πάω ξύ, αγαπάει τον πάω. Ποιο θα δίνει που με το επάγγελμα να πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Γνωρίζει ποιο είναι αυτό, όχι είπαμε ο Μαρινάκη, δεν το βάλω καμιά από τον Μαρινάκη. Κάποιο άλλο κύριο, ο οποίο έχει πούμε έδρα στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Ναι. Της Ελβετίας είναι Επιτροπή Διευθυντών. Ο κύριος Βασάρας, ο κύριος αυτός. Γιατί γελάς. Ναι, γελάω γιατί. Γιατί την ώρα και την ημέρα που ήταν στην Αρικά, στην Μαλήνη, το Θόδωρο Δαγοράκη, κάθε την Γενέβη, κάνει περασσότητα υπό την εγκλήρωση. Βγήκε πολύ ωραίο μανταρίνι. Όχι σάπιο, με φρούδα. Ωραία το 1.65-57 μονά το διπλό. Έτσι. Ναι. Άρα που καλά πάω την κατάλληλη για έχει διάρκεια το γιγάντο. Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα, ναι. Νίκος. Καλά, ραπ. Έλα, φίλε. Μιχάλης από Γιάννησα. Έλα, φίλε. Τι λέω, όλα καλά. Όλα καλά, εσύ. Πήγα γήπεδο σήμερα, μία ωρίτσα, ξέρω εγώ πριν. Πόσο κόσμο είχε. 15. Είχε τόσο κόσμο. Ναι, ένα 14 είχε. Ναι. Φίλε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τις συνθήκες του σημερινού παιχνίδι. Ναι, ήταν κιόλας άσχημο το προηγούμενο παιχνίδι. 6 ώρα το απόγευμα, 5η ανοιχτή αγορά. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν και πιο ευνοϊκές συνθήκες. Είχε και λίγο κρύο, έτσι. Ναι, ναι, είχε βέβαια. Και η υγρασία. Πάω μία ώρα πριν στο γήπεδο, ξέρεις, για το σκηνικό, την αεροτελεστία, ρετσίνα, σαντουιτσάκι και τέτοια. Ναι. Και βλέπω ένα μηχανάκι από γνωστό γυράδικο της Θεσσαλονίκης να πηγαίνει μέσα στα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Κατάλαβες ποιος παράγγειλε. Τι αλήθεια. Έλα. Μίσες βάρος. Όχι, το μηχανάκι μπήκε σοβαρά. Ήταν ο Πέγκετας. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα έφυγε. Από εκεί και πέρα νομίζω σήμερα ο ΠΑΟΚ ήταν... Ο Μίσες βάρος από πού είναι. Ο Μίσες βάρος Ολλανδός δεν είναι. Από ποια ομάδα τον πήρε ο ΠΑΟΚ, βοήθαμε λίγο. Από Τουρκία τον έχει. Από μια Τουρκία. Από Τουρκία. 7-8. Η Τουρκία έχει καλό φαγητό, έχει ανατολική κουζίνα. Όντως. Δηλαδή ο Μπίζες Βαρ. Είναι καλοφαγάδες στην Τουρκία. Ναι. Έπεσε και στη Θεσσαλονίκη μια πολύ με γλυκά, με κρεατοφαγία καλή. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και καλοτρώμε. Ήρθε και ο Μπίζες Βαρ εδώ. Ναι, ναι. Εντάξει. Τελείωσε. Γιατρέ και όλα, sorry που σε ξέχασα, έτσι. Όλα καλά. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είναι ο γιατρός. Μια χαρά είναι ο γιατρός. Ποιον θέλουμε για να γουστάρουμε. Πώς θα τον. Το γιατρό, το αγώνα πώς τον είδες. Σοβαρός ο ΠΑΟΚ. Ναι, και εγώ αυτό και με διάρκεια. Στο πρώτη του. Φορά βλέπω τόσο κινητικό και αθλητικό ΠΑΟΚ. Με ταυτότητα από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Ξέρεις τι θα λένε από αύριο οι ρεπόρτερ. Το μάντρωμα τους έκανε καλό γιατί τρέξανε. Η ζωή τους ήταν καλή, προσεκτική, ναι. Καλογερική και πρέπει να τους ξαναμαντρώσουν. Εγώ πιστεύω ήταν ένα ακόμα μάτς βιτρίνα, έτσι, ευρωπαϊκό μάτς. Ναι. Που στην ουσία θέλανε όλοι να περάσουν για να συνεχίσουν αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία. Γιατί σκέψου, ένας παίκτης μπορεί να διαφημιστεί μόνο σε μια διασυλλογική διοργάνωση και όχι στο Παζ Γιάννενα και στο Λύση της Κέρκυρας, έτσι. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ το κάνανε για την πάρτι τους. Από εκεί και πέρα δείξανε έτσι ένα κλίμα λίγο πιο ζεστό. Έτσι, μπορείς να το παραδεχτείς και εσύ αυτό. Αγκαλίτσες, φυλάκι και τέτοια υπήρξαν. Ο κόσμος δεν ήταν κρύος σήμερα, μπορώ να πω. Δεν ήταν. Ήταν και αυτός ευδιάθετος. Αφού χειροκρότησε την αλλαγή του Κλάους, όντως ναι, δεν ήταν κρύος. Το περίεργο αυτό μου έκανε εντύπωση. Εγώ ήμουν στη θύρα 1.
έβλεπα δίπλα μου οπαδούς της Λίμπερτς, καμιά 50 καθόλου. 100 λέει, θα αρχόντουσαν 100. Όχι, όχι, 50 καθόλου στα επίσημα και 50 στην 7, στην 8. 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 Επίσημα και 50 στην 7.